Μπάσκετ το βάλεις αυτό. Αλίτης Παπαδόπουλας. Αλίτης Παπαδόπουλας. Που έλεγε. Που έκανες από κάτι διήδηδες. Κάτι. Ηρεμήστε. Κάτι Αστερίξ. Κάτι Οφελίξ. Κάτι τέτοιο. Έχασες ρε. Βάλε μου λέει. Μη μαλώνετε. Ιωάννη να σίτη. Μη μαλώνετε μεταξύ σας ρε. Μαμά και κόρη ρε. Μη ηρεμήστε λίγο. Αποκλεισμός από το κύπελο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά ρε φίλε. Κοιτάω μόνο τον Ολυμπιακό την Κυριακή ρε φίλε. Μόνο τον Ολυμπιακό κοιτάω την Κυριακή ρε. Καβάλα στα άλογο ρε. Συνοπαδή σου. Καβάλα στα άλογο ρε κοροϊδό. Η συνοπαδή σου. Ναι. Όλοι ασχολούνται με τον Άρη. Τι λέει ρε Μπρουκ Σίλτς. Δεν σας ακούνε λίγο. Όλοι, σήκωσε λίγο μουσική Χρήστο για να μαζευτεί ο κόσμος. Σωστά. Σωστά. Δεν σας ακούνε. Άσε ρε, μαζεύεται κόσμο. Βέβαια. Βάλε το υπηρώτικο κλάδι. Βάλε. Ζήτησε αυτό. 62 πόντους από τους Δρύδες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά ρε. Ποιος διαγόρευε. Τι είπε η Μπρουκ Σίλτς ρε εδώ πέρα. Τι ήθελε. Μπρουκ Σίλτς, τι λες. Ο Ηρακλής αποκλείστηκε στο κύπελο. Από τους Δρύδες διαγόρα. Α, στο μπάσκετ. Μιλάμε τώρα που ήταν και φαβορί για το τρόπαιο ρε φίλε. Είμαι χάρη. Ναι, ναι, ναι. Από χθε μιλάμε, γίνεται πανικό στην πόλη. Αποκλείστηκε από το πώ τον είπε. Και αυτό τώρα είναι σίγουρα με την κόρη. Πώ τον είπε. Πώ τον είπε. Διάπλου, πώ τον είπε την ομάδα. Τρίδιδες, κάτι τέτοιο αυτό. Από κάτι 62-37 στο κύκλο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, Ρετζάλτη. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Όχι, 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 όχι. Παιδιά, πώς θα κάνουμε σήμερα κομπή. Φοβερό. Στείλουμε σήμερα κομπή. Το μπάσκετ του Ηρακλή. Ναι, το μπάσκετ του Ηρακλή. Μιλάμε, διώχνουν τους πάντες, κατάλαβες. Διώχνετε τους πάντες. Θα μας αλλάξουν. Καβάλα στα λόγο. Ζήτησε να μπούμε με Villagers ο Παπαδόπουλος. Ε, ναι, ρε φίλε, εντάξει, γιατί όχι. Λέω, δεν τρέπεσαι. Δεν, ναι. Γιατί να τραπώ, ρε φίλε. Ποια? Ναι. Πώς κερδίσαμε, για πες μας, Χρήσαν τη Ζαλτίδη. Α, ναι! Νομίζω ότι το γηπεδάκι, όπως λέτε, 21 στρέμματα. Η μπάλα θα πήγαινε στο δοκάρι στο Λιβάκι, θα πήγαινε γκολ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, 82 κατοχή, 82% κατοχή, 82-18 κατοχή. Να σου πω κάτι, 98-2 ήθελα να ήταν η κατοχή. 98-2 η κατοχή, το 2% ξέρεις που να ήταν. Δικαίως το αποτέλεσμα λόγω... Ο τρόπος που αγωνίστηκε. Α, σωστά, ναι. Χωριατήλα μυρίζει. Ναι ρε φίλε, και ο Πας Γιάννενα κέρδισε. Και είχε μία. Είχε μία. Εντάξει. Είδα όλο το πρώτο ημίχρονο. Ένα προς το δεύτερο. Μόνο highlights. Είδα και. Το δεύτερο δεν έχει κάνει φάση. Μην αλλάζετε θέμα. Και έχει βάλει γκολ χωρίς φάση. Ποιος? Ναι. Ο Γιάννενα. Εντάξει. Α, πήγατε σε άλλο παιχνίδι τώρα. Βγήκαμε τον πάγο. Σου λέω ρε φίλε. Τα Γιάννα περίμενα πίσω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Όχι, δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Ότι με το που έγινε η κλήρωση, στο μυαλό σας έχετε τον ΠΑΟΚ και σου είπα μπορεί να γυρίσει μπούμερεγκ αυτό το πράγμα. Μα εμείς έχουμε το μυαλό μας στον ΠΑΟΚ. Τι λέτε, ρε φίλε, τόσες μέρες. Με τα δεύτερα θα έρθω. Αδέρφια, καλημέρα να πούμε. Καλημέρα. Ξαδέλφια. Καλημέρα, αδέρφια. Με τα δεύτερα θα έρθω, ρε. Παναγιώτη, βγάλε χορηγού. Περίμενε, γιατί έχουμε. Media Market έχουμε πρώτη ώρα, σίγουρα. Χορηγία, έτσι. Ναι. Μήπως στην οθόνη μπορεί η Media Market, ρε φίλε, το δοκάρι το κάνει γκολ. Δεν γίνεται. Αλλά στη Media Market μπορεί να γίνει. Καλά έκανε. Η διαφορά σου με την ΑΕΚ. Εδώ και δύο λεπτά, μπορεί να τα δύο πρώτα λεπτά δεν σα τ' άκουσε κανεί. Από τι διαφημίσει μαζεύεται κόσμο. Ορίστε, εγώ θέλω να αγγίξω εκείνα τα μπαλάκια σου, πειράζει. Όχι. Δεν πειράζει. Δεν χώρισε από τα δύο τα χθεσινά, κατάλαβες. Θέλει κι άλλα, κατάλαβες. Χωριατήλα, μυρίζει χωριατήλα. Χωριατήλα, είπε ξυγέλα. Χωριατήλα, τι είναι αυτό που λες, το χωριατήλα, τι είναι. Ξέρει, Ασλαβά. Τι είναι το χωριατήλα που λέει. Χωριατήλα, είπα εγώ χωριατήλα. Χωριατήλα, μυρίζω. Χωριατήλα, ο τέτοιο. Ήταν ο Παφούλια. Πριν το Παφούλια κάτω. Καλημερίζουμε Παφούλια. Είναι κάτω και περιμένει το παιδί του δώσω. Παφούλια, έρχομαι ρε, σα στείλω. Μένα φορά είναι μια φόρμα η οποία σκισμένη από πίσω. Είναι τέτοιο. Είναι σύστημα, είναι ωραίο. Κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως κάθομαι, ναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, έτσι, είμαι σταυροπόδι. Τσακ, θα κάνω μια δύναμη Δευτέρα έτσι, μετά το διπλό στο Καραϊσκάκι και μετά αρχίζουν τα όργανα. Τώρα βάζεις Τζον Ντασέν. Όνειρα. Πουλιά μου ταξιδιά. Καλά, αφού εσείς ασχολείστε με τον Ολυμπιακό, γιατί όλο το δεύτερο μικρό βρίζατε τον Άρη. Ποιο δεύτερο μικρό, στα τελευταία τρία λεπτά που κλείνει το παιχνίδι. Τρία. Που είχε τελειώσει το παιχνίδι. Τρία λεπτά.
Τρίτο λεπτό. Είσαι παλαβός. 15 συνθήματα. Άσε ρε τώρα, δύο τελευταία λεπτά. Στο 89 ξεκίνησε. Άρη Εβραί, τις μάνες μας, τις πατεράδες μας και τα λοιπά. Αφού δεν ασχολείστε εσείς με τον Άρη. Είστε Άρης. Εγώ ποτέ δεν κάνω έτσι. Σωστό. Είστε Άρη. Τι έχετε να πείτε τώρα. Έχει ηχογραφηθεί η προηγούμενη εκπομπή. Έχει ηχογραφηθεί. Σου πια εσύ προηγούμενε. Έχει ηχογραφηθεί. Χριστό, εγώ είμαι στο ένα, λίγο με σηκώνει. Είναι παρακαλώ, πολύ άβολη η σημερινή μέρα για σας, έτσι. Όχι κυρίως γιατί είναι την ΠΑΟΚ, αλλά κυριότερα κυρίως γιατί δεν υπήρχε διαιτησία, δεν είχε κάτι ρε παιδί με τις μεμπτού, έτσι να πεις τι να πεις τώρα. Χριστό, Παναγιώτη, περίμενε να δώσουμε διαγωνισμό. Στα παπάκια μας η ΑΕΚ, ρε φίλε. Στα παπάκια μας η ΑΕΚ. Εμένα με καίει που έχασε στα Γιάννενα. Αυτόν θα έπρεπε να τον καίει ότι αποκλείστηκε στο μπάσκετ, αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Αυτόν περισσότερο τον καίει ότι το γεγονός ότι μπαίνει πήρα από και τη σκαρφάλω στη 13η θέση στην Αγγλία, καταλάβες. Λέτε ωραία παιδιά. Να πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε κομπές σιγά σιγά. Όπως το λέμε. Ηρεμήστε. Ναι. Χρήστο. Επειδή τα λέμε εμείς δεν τα λέει αυτός. Ναι, καταλαβες. Δώσε λίγο μουσική. Την Παρασκευή ήταν ο Σιετός ολόκληρος, αυτό το ολόκληρο τώρα. Καταλάβες. Να δώσουμε διαγωνισμούς. Δώσε διαγωνισμούς. Να δώσουμε και διαγωνισμούς. Δώσε λίγο μουσική. Άντε δώσε. Villager Assassin. Κλαρίνο. Δεν θέλουμε. Κλαρίνο. Γιατί, γιατί, ό,τι θέλουμε να πάρουμε. Δεν κατάλαβα. Την Παρασκευή με δαγκωμένα χιλάκια ήρθα. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή με δαγκωμένα χιλάκια ήμουν εδώ. Τι σημάδι δεν κάναμε. Όταν δίνει 100 κατοχή. Όταν δίνει 100 κατοχή. Όταν δίνει 18. Όταν δίνει 18. Έβαλα εγώ τραγούδι. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Μπορεί να διαλέξει. Ναι, 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 ναι. Για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί, εσύ οι δύο. Όχι. Έβαλα εθνικά εμβατήρια η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Εσύ οι δύο. Εσύ οι δύο. Χαμίνι και τσαλτ. Για πάντα μαζί. Σ' αυτό τα νηφόροι που λένε ζωή. Πάω κάικ και μας βάζει τα ηχηρωτικά. Αυτός δείξε. Πώς λέει εκείνο ρε που αρέσει. Θα δείτε τον πάω πρωταθλητή. Να καλημερίσουμε. Έχουμε πολλούς ακροατές υπηρώτες. Κυρίως τα Γιάννηνα. Παιδιά καλημέρα. Έχω κουραστεί να χαιρετάω Γιαννιώτες οπαδούς. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την πρωταθλητή. Χαιρέτα και αυτούς που μόλις βγήκε ο Καρυπίδης με τους δύο δικούς του έξω από τα μπουθ. Σιγά, ενώ πριν το κάνανε, θα σε φτιάξουμε, θα σε κάνουμε, άρχισαν να τρέχουνε. Χαιρετίσματα σε αυτόν που έκανε χειροπέδες στον Καρυπίδη και μόλις βγήκε ο Καρυπίδης έξω από τα μπουθ και του είπε: Έλα ρε, να με αυτό! Άρχισε να τρέχει. Πρώτα απ' όλα κρέμεται, κρέμεται. Κρέμεται, μάζεψε το παγούδι. Λες κότα, εσείς και οι κότες οι άλλοι, οι οποίοι όταν βλέπανε πινακίδες σταματούσαν και λέγανε: Πού σα είδα, Θεσσαλονίκησε. Κασκόλ έχει. Ρε πρωτάθλημα, ρε όχι. Ρε, δεν έχει εξακρίβωση. Το δεκαήμερο της φωτιάς περνάει. Ναι, το δεκαήμερο της φωτιάς περνάει. Αλλά και τους κάνανε έτσι προηγούμενη εβδομάδα. Αχ, τι να κάνεις. Μόνο τους πάω ξύδες δεν κάνανε. Εμείς όπως... Μάρκα ρε, πίσα θε, μάρκα ρε. Επίσης κάτσε να δείξω ένα βιντεάκι στο Μάριο για κάποιους που τους παίρνουν κυνήγι ενώ κάνουν ντου. Σόπα, ωραίο. Και επίσης ρωτάει φίλος αεξής παιδιά από χθες, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά, το ξέρει ο Παναγιώτης. Όλους ξέρω. Από ποιο μαγαζί, το ξέρεις, μιλάτε κιόλας. Μιλάτε κιόλας. Ναι, 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 ναι. Να παρουσιάσουμε επίσημα, έχουμε μετά από πάρα πολύ καιρό Χρήστο Κιώση. Κιώσαρος, τεράστιος. Στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Άιντε σβάρα. Νομίζω ότι έφυγε Εράσμους ο Κιώση και γύρισε. Φοβερό. Πάντα η ίδια ανατριχίλα όταν μπαίνει το σβάρα. Παναγιώτη, μάρκαρε το δικό μας φίλο. Αφού είναι ο Τσαλτίδης εκεί πέρα στη μέση. Αυτός ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, δώστε τώρα προσοχή γιατί έχουμε δύο διαγωνισμάρες. Έχουμε ήδη ξεπαρθενιαστεί από τον 5-23, έτσι. Θα διαβάσω το μήνυμά του σε λίγο. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης ματσάρα για το Greek FA Cup. Την Τετάρτη, οκ. Okay. Στάδιο Τούμπα, τι ώρα θα πετύχει. 7. Τετάρτη, στάδιο Τούμπα, 7 η ώρα. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα απόψε της συγκλονιστικής παραστασάρας. Δείτε τώρα πώς θα πεταχτεί ο Κιώσης. Μίζερι, το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο οι 8 στους 10 εκεί έξω και τα παιδιά εδώ μέσα έχετε δει την ταινιάρα. Με πρωταγωνιστές Χρήσαντο Τζαλτίδη, Μάριο Σλαμά. The Misery. Σε σκηνοθεσία του Ρομπ Ράινερ. Αυτή θα την πληρώσει την ηρωνία. Αυτή θα την πληρώσει την ηρωνία. Με τη συγκλονιστική Kathy Bates και τον υπέροχο James Caan. Μεταφέρεται στο θέατρο από την τεράστια Ρένι Πιτακή και τον υπέροχο και θεούλη Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Απόψε, θέατρο Αυλαία, ώρα 9, στην πλατεία Χάνθ, στην καρδιά της πόλης. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα
μίζεροι. Θα παίζετε για 5 βράδια, εμείς ζούμε για απόψε για την πρεμιέρα. Οκ. Συνεπώς, FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Βλέπω το βιντεάκι που θέλει να με δείξει ο Χρήστατος να με δείξει και περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Ανέβασε ρε τους villagers αυτούς εδώ. Αν έχουμε κάποιους αν έχουμε κάποιους εκεί έξω που θέλουν να μπαίνουμε καθημερινά με σβάρα από Village of Ioannina City, να μας το πούνε. Έτσι. Θα μπαίνουμε κάθε Δευτέρα μετά τα μάτια που θα παίζει στην ελληνική επαρχία. Ποιος? Ο Ηρακλής. Α, μη μαλώνετε. Αυτός παίζει. Μη μέρη, κύριε Ιούλιδες, μη μαλώνετε μεταξύ σας. Ναι. Θα τα βρείτε μια χαρά. Ούτε 2% εκεί, ούτε 2018. Εσύ του έδωσε τα πήρε τα λεφτά. Ούτε 2018. Δεν χόρτασε την Παρασκευή, βγήκε στον αγώνα το μεσημέρι. Τα κατάλοιπα του Σάντο! Την αλήθεια είπε. Με έβγαλε. Με έβγαλε. Α, σε έβγαλε. Εσύ δεν είναι. Με έβγαλε ο Ζαγό. Με έβγαλε ο Ζαγό. Θα έχει πάντα την τύχη δίπλα σου. Α, ναι! Σωστά, πέρυσι την είχα. Φέτο την έχω και λίγο. Θα την έχω και λίγο. Κατάλαβε τι γίνεται. Ήταν κάρμα. Κατάλαβε τι γίνεται. Συμφώνησε μαζί ω το είπα, ήταν και κάρμα. Σωστά. Θα το έπαιρνε αυτό, πάω, θα το έπαιρνε. Ναι, όπω και στο τελικό. Η ΑΕΚ τώρα το ΑΕΚ πάω σε δύο παιχνίδια πρέπει να είναι 17-0, 17-1, 17-2, κάπου εκεί. Είναι ακόμα παίκτη ΑΕΚ. Ο Βασίλη ο Λαμπρόπουλο. Τι να κάνουμε. Είσαι ο 12ο παίκτη που πάω. Τι να κάνουμε. Σπάρτε, πάρτε. Τι έγινε. Τέτοια δεν είδατε. Τέτοια δεν λέγατε, τέτοια δεν λέγατε. Οι άλλοι έχουν τον πίτσι! Τον πίτσι έχουν! Σωστό, τι να κάνουμε, έχουμε Πρίγιοβιτς 3 εκατομμύρια και τον Λαμπρόπουλο ψωνίζει από τον Λαμπρόπουλο ο Πρίγιοβιτς με 200 χιλιάρικα. Σωστό! Ρίξε λεφτά να πάρει τον Παρές! Σωστό! Δεν θες! Πάρε το 2-0 τώρα! Σωστό! Τον πίτσι έχουν οι άλλοι! Σωστό! Ο Κατήλα μύρισε η επίθεση! Σωστό! Σωστό! Πάρε και το δεύτερο! Σωστό! Άρε, κεμάτος, κεμάτος, άρε, κεμάτος, ναι, κεμάτος, πες κεμάτος. Έχεις μάτος και ο άλλος έχει το. Μακάκι. Όχι, τον άλλον, ποιον είναι. Λόπες. Και στο κάτω-κάτω στο ποδόσφαιρο κάπως μπαίνει το γκολ. Για να βάλεις γκολ, κάποιο πρέπει να κάνει λάθος. Σωστό. Ή θα είναι οφθαλμα εμφανέστατο, είτε όχι. Κατάλαβε τι γίνεται. Ή να είναι τέτοιο. Αλλά τι χωριάτικο τελείωμα και στα δύο γκολ, ρε Πρίγιοβιτς, κατάλαβε τι γίνεται. Αυτό το χωριάτικο, γιατί το λες, το έχω καταλάβει. Η χωριάτη είναι, ρε. Αυτό έλεγε. Η χωριάτηλα φάνηκε όλη η χωριάτηλα με την Μπενφίκα, κατάλαβε τι γίνεται. Τα κρατούσε όλα ματζεμένα. Που θα μου πει τώρα με την Τζέλσι, ε. 82% κατοχή, ρε. Τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο το λέει. Ποιο πότε παγω αυτό βρε στο χωριάτηλα. Αυτό άλλο. Α, ο Ζαγόρας έχει πει αυτό. Όχι, εσύ τα έχεις πει εδώ πέρα. Μύρισε χωριατήλα. Μετά το μάζε με την Πενφίκα. Για, μετά το μάζε με την για να μην μαζευτούν οι μηνύματα. Παιδιά, ναι, περιμένει φίλος μας ΑΕΚτσής να ρωτάει από πού αγοράσατε τα τρία πανό της ΑΕΚ. Που είναι ακριβώς ολόιδια και τα τρία. Ναι. Ρωτάει φίλος ΑΕΚτσής. Από πού τα αγοράσατε, θέλει να πάρει και αυτός. Τον ξέρει ο Παναγιώτης, μιλήσανε κιόλας χθες. Λοιπόν. Ρώτα και τα πρεσινά. Ναι. Από πού ήταν αγορασμένα. Λέει ο 523. Από την 3 πιάνα μέχρι την 6 φτάνανε. Ναι. Άντε ναι. Κακομοίρη. Ναι. Λέει ο 523. Μια το λάστιχο. Μια Ιβάνα δεξιά. Τώρα θέλεις να αγγίξεις τα μπαλάκια. Άιντε αηδία κατάντησες. Σου συνιστώ να ξεκινήσεις με θαλασσινά μύδια. Π.χ. Πρίγιοβιτς. Λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Μπαλάκια. Φοράει κάτι πολύ ωραίο σήμερα η Μαριλής. Μην γίνει παρεξήγηση, έτσι. Μπαλάκια τίποτα περίεργα. Που έχει κρεμαστές φουντίτσες. Λίγο πάνω από τη μέση. Πολύ ωραία. Η Μαριλής κάνει υπέροχο ντυσιματάκι. Έχει πολύ πολύ φαντασία. Καλημέρα Γιώργο, μπαίνεις για το θέατρο. Καλημέρα Ελένη, μπαίνεις για τον ΠΑΟΚ. Αριανάρα Αλεξάνδρεια. Χούντα, Σιριζανέλ, μπάτσι δικαστές, δορυφόροι ομάδες και χαλίφες. Λέει ο 880, σαφώς και υπερβολή. Από πού να βιαστείς. Καλά που δεν πρόλαβες χούντα. Καλά που δεν πρόλαβες χούντα, αγαπητέ 880, καλημέρα, φιλιά στου Γιδά. Αν ζούσες εσύ σήμερα προσωπικά αυτό που γινόταν στα Γιάννενα χθες, ναι, θα ούρλιαζες τώρα. Και με τον Ηρακλή έχουν γίνει και με τον ΠΑΟΚ έχουν γίνει. Με τον ΠΑΟΚ που έχουν γίνει. Α, με τον ΠΑΟΚ δεν έχουν γίνει. Με τον ΠΑΟΚ που έχουν γίνει. Τα κάνανε ρημαδιό πέρυσι στα Γιάννενα. Με τον ΠΑΟΚ πήγαν και τους άνοιγαν τα λουκέτα. Η πορτούλα εκεί πέρα. Πώς φτάσατε εκεί πέρα. Τι πώς φτάσαμε. Πώς φτάσατε. Από τα περίχωρα. Από τα περίχωρα. Μια χαρά. Ναι. Στα περίχωρα λοιπόν, από το Μέτσοβο, από τα διόδια Μετσόβου σταματούσαν όλα τα αυτοκίνητα. Η κυβέρνηση είπε να μην πληρώνουμε τα διόδια. Χούντα! Εκεί μας περάσαν έτσι, κατάλαβες. Χούντα! Είχε το πορτάκι κλειστό. Καλά, καλά. Ηρωνεύεσαι. Όποτε τάτσι μίτσι κότσι με την αστυνομία και τα λοιπά. Όποτε δεν τα είχατε. Πώς δεν τα είχατε, πώς πήγατε εκεί. Δεν τα καθόλου καλά. Πώς πήγατε με απαγόρευση. Να, με την αστυνομία δεν τα είχα καλά. Γιατί ντου σε σπίτι από οξίδων 30-40 άτομα όλοι αθωωωθήκαν έτσι. Επειδή ζαγοράκι ξέρει τι γίνει έτσι. Εκείνο το πάω πανιόλι πήσαν στην ομιλία άλλη κυβέρνηση. Άλλη κυβέρνηση. Άλλη κυβέρνηση. Τώρα μιλάμε. Σα πήγε, χτυπούσαν πόρτες. Επιζαγοράκι εννοείς που έγινε μετά ευρωβουλευτής της κυβέρνησης αυτής που κάπου κάραν στα σπίτια. Μπαίνα σε σπίτια, μπαίνα σε στην ΕΑΠ. Ναι, ναι, της κυβέρνησης που έγινε ευρωβουλευτής μετά αυτός. Τι άλλο θα πει σήμερα. Εγώ τι άλλο θα πω. Ναι, βρε Μπρουξίλτς.
Ναι, βρε! Γιατί σε λέει Μπρουξίλτ. Γαλάζια λίμνη, ρε! Μόνος τα καταλαβαίνω. Ναι, βρε! Ναι, βρε! Εντάξει, ρε, μπρου! Εντάξει! Ηρέμησε! Easy boy! Easy boy! Κάτσε! Περίμενε! Περίμενε! Την άλλη Δευτέρα να δούμε τι θα πεις! Μετά το διπλό στο Καραϊσκάκι να δούμε τι θα πεις! Κατάλαβες! Που θα είμαι σταυροπόδι μετά! Θα παίζει ο Σίγκας! Θα παίζει ο Παλάσκας! Θα παίζει ο Βολτέζος! Αυτοί θα παίζουν, κατάλαβες. Θα σου πω ό,τι σου είπα και την άλλη φορά που διεκδικούσες πρωτάθλημα. Θα έρθεις και θα φας μια σφαλιάρα! Ναι. Με ξένο διαιτητή, έτσι! Με ξένο διαιτητή! Μακάρι, μα! Τι, με το σιδηρόπουλο που βάλατε! Μην βάλεις κανένα σπαθάνεν! Μην στείλεις κανένα σπαθάνεν! Φίλε, έτσι. Σιδηρόπουλο εσύ ορίστηκε, δεν τρέπεστε λίγο! Κύπελο, εγώ δεν θέλω. Βασικό θέμα φύγει ο Παναγιώτης! Ο πολιτός! Με ξένο διαιτητή το αρισπάω! Παίζει διαιτητή ο Σιδηρόπουλος με σαραϊδάρι βοηθό και πάνε βάζουν αυτό διαιτητή! Δηλαδή, ρε φίλε, είναι ξεφτύλα. Εσύ θα έπρεπε να παρακαλάς να έχει Έλληνα διαιτητή στο Άρης ΠΑΟΚ. Αλλά είσαι κορόιδο. Θες ξένο. Στο Άρης ΠΑΟΚ θέλεις Έλληνα. Έλληνα, είσαι. Γιατί είδες χθες το παλικάρι, ε! Ναι. Να πούμε κάτι. Ναι. Λοιπόν, Ματίας Γκεστράνιος, ο 40χρονος Φιλανδός διαιτητής του Συνδέσμου Διαιτητών Δυτικού Ελσίνκη. Φόλα Χόγκα. Βαθιά υπόκληση στον άνθρωπο, δεν έδωσε ούτε μισό φάουλ έδρας. Ναι. Και κάτι τα ουρλιαχτά του κόσμου με Έλληνα διαιτητή σε κάτι βουτιές του Βιερίνια. Α, ναι, τις κάρτες και κάτι του Μάτος και κάτι αυτά θα ήταν όλα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Τις κάρτες δεν τις είδες. Σίλια μπράβο, βαθιά υπόκριση στον Ματίας Γκεστράνιους και στους βοηθούς Νίκο και Ρίκου. Ούτε 50-50 ακριβώς. Σίλια μπράβο. Ναι, παλικάρι, παίζουμε. Θα ήταν δικαιολογημένο να λες ότι θέλω Έλληνα διαιτητή, ναι. Αν ο Έλληνας διαιτητής έμπαινε και επηρεάζονταν, επηρεάζονταν από συνθήκες. Θα παίξει. Μαρία, οι Έλληνες διαιτητές επηρεάζονται από ένα πράγμα. Ποιο? Από αυτό. Άντε, ρε. Από τίποτα άλλο. Τώρα ο κόσμος δεν είναι, δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, γι' αυτό το μεταφέρω. Σαν να τρέψει τη Ρήγανη. Μόνο από αυτό. Φανταστείτε μόνο από τη Ρήγανη. Σαν να ρίχνει αλάτι, αλλά προς τα πάνω. Ποιο θα τον πει να στηρίξει. Σπαλιάρες προς τα πάνω. Αυτό επηρεάζεται, Μαρία, ο Έλληνας διαιτητής. Γι' αυτό, Μάριε. Τον πάλι. Ναι. Ο Διέλληνας διαιτητής. Ναι, όπως επηρεάστηκε. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει φτάσει με την έδρα. Ο Σταυρίδης φοβήθηκε την έδρα τότε. Κοίτα, μην έρθω διάβορος, Χαριλάω. Είμαι στο συν 4. Είμαι στο συν 4. Γιατί τα όλα τα μάτσα. Μήπως σήμερα συνεχίσει η παράδοση αγωνιστικής και δεν σκοράει κανένας που ρωτήσει. Έχει κανονίσει τα άλλα τα μάτσα. Έχει πάρει τα υπόλοιπα όλα μάτσα. Με στη Λάρισα, στο Αγρίνιο, δεξιά. Στα Γιάννενα είμαι σίγουρο. Πού είναι, δώσε να παίξω λίγο τα Γιάννενα. Δώσε. Κουτσά στραβά θα τα πάρω. Είδες τι έβγαλαν οι Γιαννιώτες. Όπως πήρες και εσύ τον ημιτελικό με στην Ξάνθη. Είδες τι έβγαλαν οι Γιαννιώτες. Τον ημιτελικό με στην Ξάνθη. Είδες το fake βολάν. Την έξοδο. Για να δείξω, δείξω. Ναι. Ούτε αυτό είδες. Α, το είδαμε. Εύκολο είναι, εντάξει. Χριστό Βασίλειο έχουν. Για δικά τους θέματα είναι αυτά, φίλε. Α, δικά τους θέματα. Σου λέω. Ότι έχει σωτήρι και Μακεδονία Παλάς δεν είναι δικό σου. Δεν μας ενδιαφέρει. Α, δεν μας ενδιαφέρει. Άμα ήταν Ολυμπιακός θα σε ενδιαφέρει. Ή εμείς ή κανείς φέτος το πήρες χαμπάρι. Το πήρες χαμπάρι. Ωραία, κανείς. Μπρουξίλτς. Μήνυμα του 290. Καλημέρα στα Γιάννενα και εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μεμονωμένοι στο παρελθόν, έχουμε υποστεί την ίδια κατάσταση με μπλόκα στις εξόδους της Εγνατίας και έλεγχο ταυτοτήτων. Το ίδιο και πέρυσι έξω από Αγρίνιο και Λαμία. Στα Γιάννενα πέρυσι είχαμε πάρει επίσημα εισιτήρια. Λέει ο 290. Ποια επίσημα εισιτήρια είχατε πάρει, ρε φίλε, που σπάσαν τα λουκέτα? Και έγινε κακός χαμός που πήρατε επίσημα εισιτήρια. Σε ποιο ματσί ήμασταν πάνω στο λόφο, δεν πήγαμε στο γήπεδο. Λαμία. Δεν έχει λόφο εδώ στα Γιάννα, δεν έχει λόφο. Είναι μέσα στο λόφο. Στη Λαμία είχε γίνει αυτό. Αυτό που έγινε χθες στα Γιάννα για τον Αριανό έγινε στη Λαμία για τον Παόξη. Ναι. Δημήτρης για ΠΑΟΚ, καλημέρα, εισιτήριο, να είσαι καλά. Παιδιά, ακούσατε τι δίνουμε. Πολλοί τώρα συντονίζεστε. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. 5. Ούτε ένα. Κόσμο στο θέατρο. Ούτε 4. 5 εισιτήρια το ΠΑΟΚ Άρης Τετάρτη και Ελλάδο στάδιο Τούμπα. Φαρμάκι δίνει. Και δίνουμε και 2 διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα Μίζερη. Απόψε η πρεμιέρα θέατρο Αυλία με Ρένι Πιτακή και Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Ο Δημήτρης άλλο μπαίνει για ΠΑΟΚ Άρης, λέει καλημέρα. Το διάλεξε πολύ σήμερα να τον βάλει. Ποιο αυτό του θέατρο. Το Μίζερη. Ναι, εγώ δεν λέω ότι αν είναι. Την είναι. Ταινία την έχει δει βασικά. Καταρχήν, δει, καταρχήν είναι όλες παραστασάρες. Το έχουμε πει αυτό. Εκκλησιάζουσες την Παρασκευή τι? Να καλημερίσω όσες και όσους με χαιρέτησαν ακροατές και ακροάτριες. Να είστε καλά, παιδιά. Που? Γεμάτο θέατρο δάσους. Ατελείωτο κλάμα με Αντώνη Λουδάρο, με Ισαΐα Ματιάμπα, με Σοφία. Πες την εσύ, Χρήστο. Τη Μουτίδου, απίστευτη. Μου ήρθε να ανεβώ να την αγκαλιάσω την ώρα που έπαιζε. Δεν υπάρχει γυναίκα. Δεν χωράει την αγκαλιά. Τέτοιο αυτοσαρκασμό. Τι να πω, δεν υπάρχει. Χίλια μπράβο, ρε Σοφία. Μπράβο, να είσαι καλά. Πολλές ακροάτες, πολλοί ακροατές. Και είδα και 2 νικητές. Από τους εγωνισμούς. Να είστε καλά.
Λοιπόν, υπάρχει πολύ ψωμί. Τόση ώρα τι κάναμε. Το αποκούμπησε. Περίμενε. Τα αβαντάρουμε τις παραστάσεις από πριν. Ναι. Τώρα τις αβαντάρουμε και μετά. Ή το αποκούμπι, κατάλαβε τι γίνεται. Σου λέει πώς θα γλιτώσουμε τον τίτλο μέσα από το ΠΑΟΚ. Πώς θα γλιτώσουμε. Λοιπόν, ναι. Ζητάει ο παδός της ΑΕΚ. Ναι. Από ποιο μαγαζί, ναι, λέει, αγόρασαν τα τρία πανό της ΑΕΚ που είναι ακριβώς ίδια λόγια. Από το ίδιο που τα πήραμε και πέρυσι τα 17 πανό από την, που πιάναμε την 3 μέχρι την 6. Κατάλαβε. Επιζαγοράκι που πήγαν στο παιδικό και σφάξαν και σπάσαν μαγαζιά Χαριλάου όταν ήμασταν λιβαδιά. Να μην πάει αστυνομία να πιάσει τη σμπύρα. Τι λέει. Το κατάλαβα. Διάβασε το ξανά λίγο πιο καλά. Επιζαγοράκι που πήγαν στο παιδικό και σφάξαν και σπάσαν μαγαζιά Χαριλάου όταν ήμασταν λιβαδιά. Να μην πάει αστυνομία να πιάσει τη σπύρα. Ποιο παιδικό, ρε εσύ. Στο... που έγινε το... Α, επιζαγοράκι εννοούν σουρωτή, μάλλον. Αυτό είναι. Σουρωτή, με τον προπονητό, με τον τέτοιο. Τα μαγαζιά Χαριλάου που όταν ήταν λιβαδιά, ισχύει γιατί μην ξεχνάτε. Άλλο είναι εκείνο στη λιβαδιά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι άλλο. Σουρωτή δεν ήταν παιδικό, ήταν κάπα 19. Κάπα τόσο, ναι. Ξεκινήσα, λέει, πάω ξύδι από το Κορδελιό, α πούμε, τον Εύρο κτλ. Κάνατε 72 χιλιόμετρα, α πούμε, πήγαινε έλα για να πάνε να χτυπήσουν παιδάκια. Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα είναι στην ελληνική δικαιοσύνη. Μήπως γνωρίζεις τι έχει γίνει ακριβώς. Ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει και ξέρω ποιοι είναι στα δικαστήρια και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Ήταν να πάνε κι άλλοι εκεί πέρα και δεν πήγανε. Δεν ξέρω τι το παρασκήνιο. Δεν συναναστρέφομαι με τα παιδιά πάνε και μαχαιρώνουν. Δεν το ξέρεις. Ρωτάω, μήπως ξέρεις. Ξέρω ότι μαχαιρώθηκε ο προπονητής του Άρη. Αυτό ξέρω. Πες τον άνθρωπο, τον παλιό. Ο Πασιαλής. Ο Πέτρος. Όχι ο Πέτρος. Στο πόδι του. Ξέρω ότι μαχαιρώθηκαν 2-3 άλλοι εκεί πέρα. Αυτό ξέρω. Και ξέρω ότι κάποιοι από αυτούς είναι στη διαδικασία της δίκης. Δίκη. Οπότε θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Έχει. Αλλά ως γεγονός ότι μαχαιρώθηκε. Ακόμη δεν βγήκε απόφαση. Αφού έρχονται. Έχει βγει σε πρώτο βαθμό. Α, έχει βγει. Αλλά υπάρχει εφετείο. Για τη δικαιοσύνη που αργεί να αποδοθεί δεν είναι δικαιοσύνη. Αν ναι, μαχαιρώθηκε ο προπονητής, δεν νομίζω να είναι ψέμα κι αυτό. 82-18 κατοχή. 82-18 κατοχή. Βλαμμένο είσαι. Ό,τι θέλω θα λέω, ρε. Ό,τι θέλω θα λέω. Το ξεσάλωμά του την Παρασκευή. Είπαμε εμείς να μην λες ό,τι θες. Αλλά είσαι βλαμμένο. Θα χτυπήσω εγώ την Τσέλσι για μια νύχτα πρώτη αγωνιστική κυπέλου UEFA ΠΑΟΚ Τσέλσι. Και έχω την Κυριακή την ΑΕΚ μπροστά μου. Κατάλαβε. Θα έφερα κανένα 1-0 με την Τσέλσι, με τραυματισμού κτλ. Και θα έκανα την ΑΕΚ. Και αν τέλασε όσο τη χρονιά. Κακομύριδες. Το καλύτερο είναι αυτό. Την άλλη περίοδο, την άλλη Δευτέρα να δεις. Την άλλη Δευτέρα να δεις. Την άλλη Δευτέρα να δεις. Και τελειώνει το δεκαήμερο της φωτιάς. Το να μην βλέπουν και με βάση το αποτέλεσμα. Το δεκαήμερο της φωτιάς τελειώνει. Το καλύτερο. Είναι σαν να βγω εγώ τώρα στον Άρη και να λέω τρεις νίκες, όλα καλά. Γιατί δεν τα έλεγες την πρώτη εβδομάδα. Και σου είπα πρόσεχε δεν κλήρωση. Είπα όλα καλά, πάρε και διάβασε. Διάβασε και γραπτά τα έχω. Εδώ. Και εδώ. Εδώ τι λες, 3 στα 3. Και έλεγες, 3 στα 3, τι δεν θα πω, ότι είχα 1 στα 3. Και σου λέω, 3 στα 3 έλεγα. Και έλεγα, δεν ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΣ έλεγα. Και σου είπα την προηγούμενη Πέμπτη, πρόσεξε με το που έγινε η κλήρωση, πρόσεξε, μην γυρίσει μπούμεραγκ αυτό το πράγμα. Τι να γυρίσει μπούμεραγκ. Ήδη γύρισε. Χτύψε δοκάρι. Χτύψε δοκάρι το σου του Ματέο. Να βγάλουμε το δοκάρι. Τι μπούμεραγκ. Μπούμεραγκ σημαίνει μπαίνει μέσα και με κάνει γιογιό το Γιάννενο. Γιογιό με έκανε 1-10 είχε. Καλά, γιογιό δεν μπορεί να κάνει και όλα τα γιά σου κανένα. 11 παίκτε πίσω από την μπάλα, κοντράρι στο τακούνι του Δελζή και βάζει γκολ. Ωραίο τακουνάκι έκανε. Ναι. Με αριστερή φτερή. Άμα πει το δοκάρι, άλλο μάτσο. Ο Ντένις Λότι του Χαριλάου. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Καλημέρα, Πέδε. Το πρόγραμμα United και η Derby Ουραγόνου. Νομίζω United Wigan παίζουν κάτι τέτοιο. Θα τα πει, δεν Παναγιώτη. Καλημέρα, Πέδε, λέει ο Κωνσταντίνο. Πάμε μία media mart για να πάμε στο break. Οι παραλίε άδειασαν και εσύ ακόμη αναρωτιέσαι πού πήγαν όλοι. Με τόσο χαμηλέ τιμέ όλοι κάνουν comeback στη media mart. Πρόλαβε μέχρι. Α, στο λάθος αυτό πάει, πέρασε. Λάθος. Ναι. Μετά τις διακοπές όλοι κάνουν comeback στην Media Mart. Πώς μεταφράζεται η λέξη comeback? Επιστροφή. Αν λοιπόν κάνεις comeback στην Media Mart και πάρεις λευκές συσκευές σε μοναδικές. Και αυτό λάθος. Πάρτε από εδώ. Πάμε σε break, Χρήστο. Ακύρωσε το. Ακύρωσε το, φίλε. Άκυρο. Η Media Mart όμως θα πας. Πρόσεξε. Θα πας στη Media Mart, φίλε. Θα πας. Απλά δεν θα πας με την επιστροφή. Θα πας να φτιάξεις το κινητό σου που το σπάσες στο δεύτερο γκολ του Πρίγιοβιτς. Θα πας στη Media Mart και το φτιάξεις το κινητό σου. Κανονικά. Βέβαια. Εντάξει. Βέβαια. Και την άλλη εβδομάδα ξαναπάς την άλλη Δευτέρα. Και την επόμενη ξαναπάς. Περίμενε, πάρε. 801-520-2020. 211-2177-00 από κινητό. Πολύ ωραία. Και θα τα φτιάξεις όλα. Media Mart. Ωραία. Θα τους πω. Δοκάρια ΕΚ. Έλα να το φτιάξεις. Γκολο πάω στο Καρεσκάκι, έλα να το φτιάξεις. Ούτε 2-18 κατοχή, ούτε 2-18 κατοχή, ούτε 2-18 κατοχή. Χωριά τίλα, χωριά τίλα. Πα!
πάρε να έχεις. Δικό σου φίλος. Ρε το Λαμπρόπουλο. Ρε το Λαμπρόπουλο. Και ολόκληρη άκρη. Έκανα λάθος. Να μην έχει ρε φίλε το Ραφούς. Ο άλλος πέρυσι ήταν λογικός. Εκτός αποστολής. Ο άλλος ήταν λογικός πέρυσι. Εκτός αποστολής. Πατούσε σε μια βάση λογική. Έβλεπε τα λάθη. Α βέβαια. Αυτός είχε βαλέ ναι. Ωραίος. Γιατί τα είχε γλέντι σε κανένα μήνα. Ναι ναι ναι. Εντάξει. Δίνεσαι για θέατρα. Μίζερη και εκκλησιάζους και τέτοια και περίμενε. Κάτι με μακάρο να τα βάτε φέτος στο συν 8 θα είμαι. Όπα ξανά. Μήπως τύπησε τελευταία φράση. Μήπως. Μην το γλεντήσω τα δεύτερά μου την Τετάρτη. Ποια. Α τώρα το. Ο Μπακούτσης και ο Μπακαλιάνης που θα έρθουν να παίξω. Μα αυτό είναι. Ρε Ρουσομάνι μπορεί να πάρω 50 ετών να παίξει. Σταμάτα να λες το λες αυτό το πράγμα. Τα δεύτερα με τα δεύτερα με τα δεύτερα. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγατε. Τώρα τι. Μας κυνηγάει ο Χρήστος και όλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο για την Τρόικα. Την εκπομπή η οποία σε ηρεμεί, σε χαλαρώνει, σε γαλινεύει. Έτσι. Μαζευτείτε σιγά-σιγά, γιατί πάντα από διαφημίσεις έχουμε απώλειες. Δηλαδή, τώρα μας ακούει το 1 τρίτο από ό,τι μας ακούει σε μισό λεπτό από τώρα τόσο απλά. Τρόικα, Τσαλτίδης, Παπαδόπουλας, Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Και μια φιλική συμβουλή, μην ταΐζετε. Τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια. Δεν είναι μόνο εκεί. Βόδια. Φίλε με το μηχανάκι, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με το μηχανάκι, και στην Τσιμπισκή και στην Όλγα, φεύγουν το τελευταίο δευτερόλεπτο, φίλε. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Ρε θα κάσω σκοτωνόμουν. Σχεδόν κοκαλώνεις πλέον. Θα σκοτωνόμουν σου λέω προχθές. Σου μιλώ ειλικρινά. Σαν ζώα, έτσι. Σαν ζώα. Μουσική Χριστοκιώση. Ναι, αν μπορείς ακόμη λίγο, Χρήστο, δεν με ακούω καθόλου, είμαι σαν να, για να κοιμηθώ. Αν μπορείς ακόμη λίγο, στο ένα είμαι. Αν δεν ξέρω, είναι σαν να μην υπάρχει εκπομπή. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί τρέχουνε. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης Ματσάρα την Τετάρτη για το Greek FA Cup στο στάδιο της Τούμπας. 5 εισιτηριάκια από την Τρόικα και 2 διπλές προσκλήσεις για απόψε για την παραστασάρα Misery, η μεταφορά του βιβλίου του Stephen King και της ταινίας που σχεδόν όλοι έχετε δει. Το Mega Channel την έχει παίξει το λιγότερο 10 φορές. Ποια? Τελευταία δεκαετία. Ναι. Ο Αντένα το λιγότερο 3-4 φορές. Και τη δω, Μαρία. Με Kathy Bates και James Caan. Ναι. Άπειρες φορές. Άπειρες. Την έχω δει 35 φορές εγώ μόνο στο Mega Channel, ας πούμε. Τώρα μεταφέρεται στο θέατρο με Ρένη Πιτακή στο ελληνικό θέατρο και Λάζαρο Γεωργακόπουλο απόψε στο θέατρο Αυλαία ώρα 9. Πλατεία Χανθ, ίσο Τζιμισκή. Έτσι. Φεμ κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Σχολιάζει τα όσα είδε και όσα δεν είδε σε Ελλάδα και εξωτερικό αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μαζεμένα πολλά θέματα. Κάνω καβάτσα κάποια και για αύριο, έτσι, αλλά πάνε. Δεν αντέχω για ας πούμε να μην βάλω για σήμερα. Για ποια είναι η πιο gay friendly εικόνα που είδαμε στην ελληνική Super League αυτό το Σαββατοκύριακο. Πανεύκολο. Η πιο gay friendly εικόνα και τη σχολιάζεις βέβαια αυτό το σουκού κατά τη γνώμη σου στην ελληνική Super League. Για κάποιους το καλοκαίρι τελείωσε, φίλε Χρήστο και όσοι. Και για κάποιους άλλους το καλοκαίρι συνεχίζεται. Χθες πολλοί κόσμος στις παραλίες τις κοντινές της πόλης. Ναι. Βέβαια υπάρχει και η τρίτη κατηγορία. Ποια? Που το καλοκαίρι μένει για πάντα χαραγμένο στην οθόνη του κινητού. Του τάμπλετ ή του λάπτοπ. Σε αυτή την περίπτωση μην χαλιέσαι, γιατί υπάρχει υπηρεσία Express Repair της Media Markt. Εξειδικευμένη τεχνική, όχι τίποτα περαστική τυχαία, αναλαμβάνουν να επισκευάσουν τη συσκευή σου γρήγορα, οικονομικά και με εγγύηση. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Φυσικά, φυσικά πρώτη ώρα κοντά μας, Σπύρος Γιαβορίδης, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Η μόνη λύση για την άμυνα της ΑΕΚ ΕΠΣΕ ήταν ο Σπύρος ο Γιαβορίδης. Να φτιάξει εκεί τη διαολομπαλκονόπορτα που έμπαινε ο κάθε πικραμένος και να την έκανε καινούρια με λίγα μονοχρήματα για να χαρεί και ο Μελισανίδης. Γιατί όπως είπε ένας τηλεθεατής χθες στη Μαρμίτα, παίξανε κουμπούρια εναντίον καβούρια. Πολύ ωραίο. Κουμπούρια εναντίον καβούρια. Καμπούρια για τον Ερεπίστολο. Ναι. Σπύρος Γιαβορίδης. Αναλαμβάνει επίσης ανακαινήσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Ναι. Στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία με Γιαβορίδη 23 15 53 93 10. 53 93 10. Άρα γέστε κακομύρι, δεν κουράστηκες. Ναι.
878 που λένε μου Αριανός λέει η μπούκα στα σπίτια της αστυνομίας στα σπίτια Παοξίδων έγινε επειδή τα καημένα τα παιδιά πήγαν με τα κράνη και τα λωστάρια στη σουρωτή και χτυπούσαν. Λέει ψέματα, ρε παιδιά. Λάθος, όχι ψέματα, δεν το σου λέω ότι κάνεις επίτηδες. Λάθος κάνεις 878. Μπερδεύει δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Τι. Ναι. Η μπούκα η μεγάλη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και δεύτερη. Η μπούκα η μεγάλη έχει γίνει γιατί γίνανε χοντρά επεισόδια στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος έξω από το γήπεδο. Mm. Χτυπήσαν πολύ άσχημα αστυνομικό. Άσε τώρα. Καμιά σχέση δεν έχει με τη σουρωτή. Καλά. Πάντως έγινε και σε αυτό, Παναγιώτη. Άλλο θέλει να πει. Εντάξει, έγινε και γι' αυτό. Μπερδεύεται όμως. Αυτό, ναι, όχι, δεν νομίζω ότι έγινε στις σπίτια σε αυτό γιατί είναι συγκεκριμένη. Α, εντάξει, ωραία. Ωραία. Που... Ο 063. Αυτά τα θέματα. Εντάξει, δεν είναι και ωραία, ρε. Είναι στη δικαιοσύνη. Σωστό. Να σου πω κάτι. Δεν είναι και ωραίο. Δεν σου λέω ότι υπάρχουν πολλές φορές. Υπάρχουν πολλές φορές που όντως κάποιοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους και την πληρώνουν οπαδοί απλά γιατί αγαπούν και ακολουθούν μια ομάδα. Υπάρχουν και φορές όμως που όντως μέσα σε κόσμο του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ιρακλή, σε όλους μπαίνουν και άλλα στοιχεία και εκμεταλλεύονται την αγάπη ακριβώς των 98 ή 2 των 98 διπλανών τους για την ομάδα. Έχεις δίκιο, πάνε εκεί δίπλα και κάνουν ό,τι κάνουν. Πρέπει να διαχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα μέσα στον ίδιο τον τόρβα. Τώρα, αυτός που μαχαίρωσε ή αυτός που χτύπησε ή αυτός που έκανε, θα υπάρχει δικαιοσύνη για να αποφασίσει. Εγώ είπα το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας χθες. Οι αστυνομικοί εφαρμόζουν μια υπουργική απόφαση. Υπάρχει απόφαση του Υπουργού, της κυβέρνησης κτλ. Απαγόρευση μεμονωμένης και οργανωμένης μετακίνησης. Πολύ ωραία. Είσαι αστυνομικός, θα εφαρμόσεις τον νόμο. Η μαγιά και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την εξουσία, κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς είναι που με ενοχλεί. Ναι, άλλο, αυτό είναι που με ενοχλεί. Ο θαλαμοφύλακας στέλνει μήνυμα και λέει: ο μεγάλος λαός του Άρη που κάνει τόσα sold out, 100 άτομα στα Γιάννενα ντόπιου, δεν είχε να πάνε. Πήγανε, φίλε. Πήγανε, ήταν μέσα στο γήπεδο οι ντόπιοι. Ναι, αλλά άμα ζούσε και έβλεπε. Ο... Τα μισά Γιάννενα Άρης είναι. Τι χάζος. Μη μαλώνετε. Τα μισά Γιάννενα κυριούλιδες, μη μαλώνετε. Είναι Άρης και τα 100 άτομα πέσουν στο θαλαμοφύλακα το βράδυ στο ξενοδοχείο. Με φανέλες του Άρη κανονικά. Γιαννιώτες Αριανή, έτσι. Γιαννιώτες Αριανή. 100 άτομα στο ξενοδοχείο. Ναι. Ωραία. Τι με κοιτάς έτσι, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν θα πω αφήγω. Όσους δεν θα έχεις όλα τα μάτς φέτος. Δεν μπορώ να μιλήσω. Εκτός έδρας. Εντάξει, καλά, εντάξει, ωραία, οκ. Καλημέρα, παιδιά. Που έχεις αποκλειστεί από τις Δριδίδες και δεν λες τίποτα, το κάνεις κοκοκό. Αυτή του Έκτορ εγκόμενα ήταν. Κολλητέ του Κούση. Παιδιά, περιμένω οι φίλοι του Ηρακλέους να θρυνήσουν. Όχι, δεν θα πούν τίποτα. Να θρυνήσουμε όλοι μαζί. Αν προκρίνονταν όμως ή αν έπαιζε κανένα Ηρακλής ΠΑΟΚ, θα λέγατε όλοι στο Ιβανόφιο. Γιατί θα λέγατε όλοι στο Ιβανόφιο αν έπαιζε Ηρακλής ΠΑΟΚ. Δεν ήταν αυτή του Έκτορα, του Μενέλα, κάποιου ήταν. Ναι, κάρε φίλε, και εσύ. Όταν δίναμε για Άρης ΠΑΟΚ, δεν ασχολείσαι. Γινόταν χαμό, στείλανε 100 Αριανοί. Αφού δεν ασχολείσαι. Για Άρης Sporting, στείλανε 3. Αφού δεν ασχολείσαι με το κύπελο. Εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη, πιο σημαντικό είναι ότι αποκλείστηκε από του ανύπαρκτου. Κύριε Ούλη, δεν μαλώνετε. Τι ναι. Α, να απαντήσω. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, η άνοδος φέτος. Α, ο στόχος είναι η άνοδος, γι' αυτό. Ναι. Κάω τα χέρια τον αριστερό χέρα, Κώστα Κούση. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Α, μπάσκετ. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Μάριε, καταπληκτική παράσταση εκκλησιάζουσες. Παπαδόπουλα, ξεκινάει η εβδομάδα της ΦΑΠΑΣ σε Ελλάδα και νησί. Βλέπω να σε καρφώνει ο Λάζαρος, λέει ο Γέστε 7, ο παδός του Ολυμπιακού γέννημα θρέμα των δυτικών τη Ελλάδα. Αυτή η εβδομάδα της ΦΑΠΑΣ ξεκινάει εδώ και 2 χρόνια, ρε. Συγγνώμη, παίζω με σένα. Η Λιβερπουλάρα. Είναι μόνη πρώτη. Ναι. Μόνη, ναι. Πρώτη. Μόνη πρώτη και θα, και θα παραμείνει. Ρετσέλσι. Ναι. Τι, Ρετσέλσι. Τι, Ρετσέλσι. Τι έπαθες. Βάλε μισό γκολ. Γιατί ρε. Βάλε μισό γκολ. Γιατί ρε. Ρε, βάλε μια χαρά. Μια χαρά. Θα σε δένει μηδέν με West Ham. Τσέλσι είσαι. Τσέλσι. Ό,τι να μην το πάρει η Λίβερπουλ. Αυτό είμαι. Γράψω λίγο. Άρα κακομύρι. Είναι η αλήθεια. Είπε την αλήθεια. Τι γράψω το ότι σου ούτε μόνο τι να γράψει. Εύχομαι ολόψυχα να πει ο Εύα ξεκινάει πάλι τον Τερτότο και να δει το καλοκαίρι. Και να δει το καλοκαίρι. Ζαγίρι Μάντσεστερ United για τον Τερτότο. Μια εβδομάδα με Ολυμπιακό με εύχομαι ολόψυχα. Τι. Ποιο. Εύχομαι ολόψυχα με ο Μάντσεστερ με Ολυμπιακό και Άρη. Μη. Μη. Ευχόμαστε ολόψυχα. Στο έτοιμο το σωματείο του Ολυμπιακού. Όχι, μην ξεκινά αυτή τη βδομάδα να θυμηθούμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω, προσπαθώ να δω στο 10 που είναι φιλο Ολυμπιακό. Για τον Ιβάν. Τι. Τίποτα. Τι έκανε ο Ιβάν. Λέξη. Τι έκανε ο Ιβάν. Δικαζότανε την Πέμπτη, αλλά. Μόνο με τον Καρυπίδη ασχολούμαστε. Για κάτι 10 εκατομμύρια που ακούγονται για κάποιον εδώ πέρα, δηλαδή την επιχειρηματία. Μην μπαίνει στην παγίδα, έπεσε το εξώδικο. Για τον Αρβανιτίδη είναι. Κα, 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 κα. Μπαίνει.
αναπαράγει το ψέμα αυτή τη στιγμή. Όχι, ρωτάω για να από μικρό το φωνάζει να παραγωγεί ψέματα. Άκου λίγο. Ενώ εδώ μεγάλο Αργιανό έγραφε ρεφίλε στην εφημερίδα μετά τον τελικό Πάο Κάρι ότι το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Άρη και δεν έγινε ποτέ ανατροπή. Ποτέ δεν γίνει τέτοια φάση. Ελά, μίλε τώρα. Μη πάρω τα σπορ του Βορρά και θα πέντε περιπτώσει πέναλτι που δεν υπήρχαν τότε. Μη τώρα. Άκου λίγο. Μη τώρα. Στη μένα δημοσιεύματα. Στη μένα δημοσιεύματα. Ναι. Τα οποία η δίωξη είναι για τον Αρβανιτίδη. Ναι. Και την παρουσιάζουν για την εταιρεία του Καρυπίδη, γιατί είναι η συνέχεια. Πονηράδα λε. Και μόλι φάνε το εξώδικο την κάνουν κολοτούμπα. Μη τα αναπαράγει εδώ πέρα εκτιθέμεθα. Α, εντάξει, καλά, οκ. Εντάξει. Ναι. Εστιάζω στο εκτιθέμεθα. Άλλο. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι. Ποιο είναι? Την Πέμπτη. Ναι. Υπήρχε 20. Όχι, Παρασκευή ήταν 20. Παρασκευή. Ναι. Υπήρχε δικαστήριο. Τι είναι. Κανονική okay. δίκη. Πάμε, πάμε, δεν πάμε. Γιατί ο Ιβάν ήταν στο Μακεδονία Παλάς. Πάμε, δεν πάμε. Γιατί δεν πήγε. Αναβολή. Γιατί. Έτσι γουστάρω, ρε. Έτσι γουστάρω, ρε. Έτσι γουστάρω, ρε. Παρασκευή ήταν. Θα δώσουμε αναφορά. Από τον φίλο, όχι. Από τον φίλο του Ολυμπιακού που κάθεται δίπλα μας και τα λέγανε. Αναβολή. Από τον φίλο του Αναβολή. Τα λέγανε. Φτιάξτε ομάδα. Εσύ ίσω έγινε τον τελικό δίπλα. Εσύ ίσω έγινε τον τελικό δίπλα. Στο σεφ εκεί πέρασε και τον τελικό. Εσύ είσαι δίπλα του, ρε. Ο κόκκαλης. Μην κάνει ότι καταλαβαίνει τώρα. Μην κάνει ότι καταλαβαίνει. Ναι. Ναι. Έτσι θα φτάσει την 7η αγωνιστική. Πού να αλλάξω εγώ έδρα και να πω πάω Ολυμπιακός και τον θα γίνει Φιλαδέλφια. Τον χτυπάει, ναι. Τον χτυπάει ακροατής. Ναι. Περίμενε, ναι. Ένα. Περίμενε, πρώτα ένα στον Ιμνή. Περίμενε. Τι. Και πες το αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα. Στο μάτς που πήγα στη Φιλαδέλφια. Ποια Φιλαδέλφια. Πού είπες να πεις. Δεν έχει σημασία ρε φίλε αυτό. Τι σου είπα, θα κάτσεις να χάσεις. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Άλλο εκεί. Βέβαια δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα. Φυσικά δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Που κέρδισα 2-1 μέσα εκεί. Μέσα στα Φιλαδέλφια, ναι. Και έχει σημασία ότι άλλαξα έδρα. Ναι, φυσικά παίζει ρόλο, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο. Σαν να σου πω πάω Ολυμπιακός, το παιχνίδι ρε παιδιά δεν θα γίνει στην Τούμπα, θα γίνει η Φιλαδέλφια. Όχι, να γίνει στην Τούμπα και να χάσει. Είναι καλύτερο. Δεν ντρέπεσαι καθόλου. Εγώ να ντραπώ. Δεν ντρέπεσαι καθόλου. Εγώ τον κέρδισα τον Ολυμπιακό. Δεν φίλε. Ναι. Τρομερό, δεν ήμουν εγώ, δεν είχα κόμμα. Για μου δικαιρία έτσι έλεγε. Δεν ήμουν εγώ με κανέναν. Εντάξει, εντάξει, οκ. Ο παπά στον Ολυμπιακό γιο του Ολυμπιακού. Εντάξει, για πράγματα. Ναι, δεν μιλάνε για τα ποδοσφαιρικά. Δεν μιλάνε για ποδοσφαιρικά θέματα. Στο λέω εγώ. Δεν μιλάνε για τη δουλειά. Λέει ο 007, λατρεμένο, όχι, συγγνώμη, ο 294. Παπαδόπουλα, δεν θα πει τίποτα για. Ο 728 πρώτα. Ο Αλέξανδρος μπαίνει για θέατρο και λέει: καλημέρα στην Τρόικα. Παπαδόπουλα, μην τους γλεντάς τόσο, γιατί θα φύγουν και θα μας λείψει πάλι το ζόρι τους. Εσύ, αν κερδίσεις πρόσθεση, πάρε με την καλά. Μεγάλες τύχες έχεις, να ξέρεις. Ο 294 λέει: δεν Παπαδόπουλα. Να κερδίσεις ποτέ. Ναι. Παπαδόπουλα, ναι. Δεν θα πεις τίποτα για τον οφοροφυγά πρόεδρο του Super League. Έτσι εξηγούνται και οι μεταγραφές και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι. Καλημέρα σας. Όχι άλλο. Ρίτα, καλημέρα, κυρία Ρίτα. Είναι εργαζόμενο να πλήρω. Δηλαδή, αν τα ακούσω για αυτήν, δηλαδή, αν ακούσω ότι ο Σοβίδη χρωστάει. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Τον Καρυπίδη εννοεί. Α, τον Καρυπίδη εννοεί. Αλλά φιλέ, μπορεί να στείλει το ονοματεπώνυμό σου για να πα και εσύ με στο τέτοιο να δικαστεί και εσύ μαζί με τον Σοβίδη. Αλλά μην απειλεί τώρα ακροατή που στέλνει μήνυμα. Βρίζει, κάνει τέτοιο. Αναπαράγει ένα ψέμα. Δεν αναφέρει κάτι, δεν αναφέρει ονόματα. Εσύ αναφέρει ονόματα. Κάτσε. Τι μίγα. Γι' αυτό είπα. Έλα ρε μπρουξίδι. Καμίγα ρε φίλε. Έλα ρε μπρουξίδι. Άμα στείλω δημοσιεύματα. Έλα ρε μπρουξίδι. Γράφω στείλω ένα δημοσιεύματα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ποια μίγα. Ναι. Ποια μίγα. Ναι. Θα στη δείξω τη δίωξη. Μου λέει άλλο όνομα. Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε. Προτάσμα παραπάνω στο κανένα σκάκι με την κυρία. Το κινητό του. Ρε κακομίρι. Δηλαδή μου λες Δευτέρα μετά το πάω κάκι αρχίζει μου λες πότε έχει δικαστήριο η Βάρκη. Δεν μα νοιάζει ρε φίλε. Δεν πατάμε κυριούλη. Ειδικό φάκελο για διώξη. Δεν πάμε. Θα πάμε όποτε θέλουμε εμείς. Πάμε στο μήνυμα του 007, αγαπημένο παπά. Μια και καλή, θα πάτε από εκεί που ήρθατε. Τώρα που το πει με στρίμμα στην γωνία. Τι θα κάνουμε. Μήνυμα. Η αστερόησα έρχεται. Έρχεται η αστερόησα. Γουάν, πώς τα λέτε τα. Τελειώνει η φάση. Μήνυμα του αγαπημένου παοκτσί 007. Καλημέρα Μάριε και άλλοι. Το χθεσινό μάτς θύμισε. Τεράστιο μήνυμα. Να. Τεράστιο μήνυμα. Το χθεσινό μάτς θύμισε κάτι καταραμένες Κυριακές του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Που ψιλοπέζαμε μπάλα και χάναμε με 2-3 γκολ χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε. ΑΕΧ, γερά, πάρτο στα χαρτιά. Τα πανό Μάριέ μου, πες τον φίλο, είναι από τα σεπόλια της προάλλες. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε. Α, ακόμη η μόνιμη εποδός του. Μάλιστα. Ναι. Αλλά πεντακάθαρα και τα τρία τα ίδια ολόιδια. Και πεντακάθαρα και τα τρία ολόιδια. Αυτό εδώ είναι μέσα, κύριε Παναγιώτη. Να το ρε. Να το. Να το εκκλησιάζω σε αυτήν την παράσταση. Ουζερίτσι Τσάλις το έχεις την ταινία. Ναι. Ταινιάρα, Μαρία. Όχι.
Δεν σ' άρεσε. Όχι. Τι δεν σ' άρεσε. Όχι. Ο Αλέξης δεν σ' άρεσε. Θα σου πω τι δεν μου άρεσε. Μανου... Δεν εστιάζει τον Τζιτσάνι, ε. Το σειρότερο μοντάζ που έχω δει σε ελληνική ταινία. Ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια. Τι ομάδα, ξέρεις τι ομάδα ήταν. Άρεσε. Όχι. Τι όχι, ρε. Τι είπες, ρε εσύ. Τι λες, ρε Μάρια. Σε όλες με εισιτήριο πάω σινεμά. Φολαριανός, ρε ο Τζιτσάνι. Αλλά Μανούσος Μανουσάκης, τραγική σκηνοθεσία. Παλάβωσε. Τραγική. Ο Τσιτσάνης, φίλε, ήταν. Πάρα πολύ αδύνατο. Ο Τσιτσάνης, ναι, αυτό πότε, γιατί έχω γνωρίσει εξαδέρφου όταν αραβωνιάστηκα στην Καλαμπάκα. Πολύ άργιανο, Μάριο, άκου τώρα. Δίπλα μου καθότανε πολύ ωραία γυναίκα. Ήταν από την Καρδίτσα, κάπου από εκεί δεν ήταν. Το έχει πει ο ίδιο. Πού το έχει πει αυτό στο BBC. Στι εφημερίδε. Ναι, ρε. Από Καρδίτσα ήταν κάπου από εκεί δεν ήταν. Φόλαριανο. Τρίκαλα νομίζω. Τρίκαλα η Καρδίτσα. Λοιπόν, διάβασε πάνω ψηλά τι λέει. Ψηλά, ψηλά, ψηλά. Δεν μα ενδιαφέρει κι Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. Δεν είναι και τον Μπάουκερ, περίμενε. Κηφισιάς 32, τηλέφωνο τάδε. Βάλε κωδικό, άντε. Περίμενε. Παιδιά, μην ξεχνάτε, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ, Άρης δίνουμε. Τι σκαρφίσεις και να κάνει δευτεριάτικα μετά. Συμπνίστε. Παναγιώτη, να ακουστούμε, να δείτε ότι δίνουμε λίγο παλικάρι. Διάβασε εδώ, μηνυτήρια αναφορά. Τώρα, πέντε μας τώρα, ρε Τσαλτίδη. Μην το φέρεις κοντά, δεν μπορώ, ρε, δεν βλέπω. Ας διαβάσω εγώ. Διάβασε το σύ. Μηνυτήρια αναφορά. Συντάσσετε και υποβάλλετε άμεσα μηνυτήρια αναφορά εις βάρος των. Νικόλαο στο μικρό του. Γεώργιο στο άλλο μικρό του. Χαρίλαο στο τρίτο μικρό του. Δεν είναι ούτε Καρυπίδης το ένα ούτε το δύο. Είναι το ίδιο όνομα η προηγούμενη κατάσταση στο σούπερ μάρκετ. Θα το διαβάσει και εσύ, φίλε. Ο Νικόλας Γιαννούτσος. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Πρωτάθλημα παραπάνω. Δεν σε ενδιαφέρει, μιλά στην Μπούρδα όμω για τον πρόεδρό σου. Δεν είπα. Δεν είπα. Αυτό που άκουσα. Είπε. Αυτό που άκουσα. Τα μου πε, σου πε, άκουσα. Σε μη. Όταν τα λέει αυτά που ψιθυρίζουν πίσω από τον Ασλαμά, δεν σε πειράζουν εκείνα. Όταν είναι για τον ΠΑΟΚ. Μονίμως τον ξεφωνίζω για αυτό. Το μου πε, σου πε, άκουσα. Απλά για τον ΠΑΟΚ βγαίνουν αλήθεια τα περισσότερα. Σόπα! Άντε ρε! Ναι, σοβαρά. Μαρία, πόσα για σένα σήμερα. Μαρία, πόσα για σένα δέστη. Είναι πολύ δυνατή σήμερα. Μαρία, πόσα είναι. Πόσε πόζε έχετε να πάρετε. Ατελείω το άλογα. Έχετε να πάρετε. Όσοι οδηγάτε στο κέντρο, προσοχή, έτσι. Μην χτυπήσετε κανένα αλόγατο. Κυκλοφορούν πάρα πολλά αλόγατα. Σήμερα που δεν είναι δικιά σου γιατί παντρεύτηκε. Α, γι' αυτό λείπει σήμερα, έγινε ο γάμος στα ΕΨΕ. Βγαίνει αυτά τα άλλα γάμματα. Στην ύμνη στα ΕΨΕ. Μαντό. Είναι αυτά που μαντό, καλούς απογόνους. Μαντό, καλούς απογόνους. Ποια είναι μαντό, ποια είναι μαντό, ρε. Η Ξανθιά, η παρουσιάστρια. Παντρεύτηκε. Μπράβο ρε Ιβάν, μπράβο ρε Ιβάν, κάνεις επιλογές τρελές. Μπράβο. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ, Άρης, Κύπελο. 5, κοιμηθήκατε τελευταίο πεντάλεπτο. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης και 2 διπλές για απόψε θέατρο πρεμιέρα Μίζερη Θέατρο Αυλαία Παραστασάρα. Με Ρένι Πιτακή, τεράστια Ρένι Πιτακή, Λάζαρο Γεωργακόπουλο Θεούλη, λατρεμένο Λάζαρο. 887, έπος. Ο παδός του Άρη λέει: εγώ είμαι 40 χρόνων. Δεν ρισκάρω την οικογενειακή μου ηρεμία όταν έχει απαγορευτικό να πάω παντού. Ενώ σ' άλλους δίνουν συγχαρητήρια που σπάσανε πόρτες. Δεν σπάσαμε πόρτες. Ήταν η κλειδαριά, ρε. Το κλειδί δεν έμπαινε. Και πήραμε άλλη. Όλη αλήθεια. Παλεύαμε. Όλη αλήθεια. Όλοι. Ένα κλωτσίδι. Αυτή είναι η διαφορά. Σταματάμε. Άιντε βρετό. Πάνε σε break. Πες ένα. Λοιπόν, ρίξτε εσύ. Χρήστο, έχουμε εδώ πέρα Media Mart, παλικάρι μου. Η Media Mart παρουσιάζει το Express Repair. Μια νέα υπηρεσία που τα σπάει. Είναι σπασμένη η οθόνη του λάπτοπ, του τάμπλετ, του smartphone σου. Μην ανησυχείς. Ναι. Εξειδικευμένη τεχνική αναλαμβάνω την επισκευή, τη συσκευή σου με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τα ποιοτικότερα υλικά. Μπορεί να κάνει το Λαμπρόπουλο να πηγαίνει πιο γρήγορα από τον Πρίγκιπιτς, όχι δεν μπορεί. Μπορείς να κλείσεις ραντεβού τώρα στα τηλέφωνα. Περίμενε. Περίμενε κάτσε να σταματήσει λίγο ο γέλωτας. Ναι κυριούλη. Τελειώσατε παιδιά. Γούτιο Τσαλτίδης. Να συνεχίσω. Τρίποκαρ. Θα πάμε απλά σε break με το μήνυμα του Alex Silver που είναι τεράστιο. Ναι, διάβασε, πάμε. Να συνεχίσω. Τρυποκάριδος. Φίλε, μπορείς να σταματήσεις λίγο για να... Οκ, okay, man. Κύριε Βουλή, φεύγω. Πού να δεις την άλλη Δευτέρα πόσα ανάσα έχεις να πάρεις. Είναι αν μπουν δύο δοκάρια μέσα. 82-18 σήμερα θα του φταίγανε όλα. Θα ήταν μουτρωμένος. Θα έβριζε σπίτια. Την άλλη Δευτέρα δεις πόσα ανάσα να πάρεις. Κύριε Μπρουξίλτ. Πού πάμε! Δεν το πήραμε ακόμα, δεν το σηκώσαμε. Yes. Μετά το κόψιμο που θα κάνεις ενδιάμεσα, μπορείς να κλείσεις ραντεβού τώρα στο τηλέφωνο 801-520-20 από σταθερό και 211-211-7700 από κινητό. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt!
Λοιπόν, κλείσε λίγο τη μουσική, Χρήστο. Τεράστιο μήνυμα από Άλεξ Σίλβερ, οπαδό του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Άλεξ Σίλβερ. Έτσι μπαίνει πάντα ο άνθρωπος, κάνει τέτοια εισαγωγή. Μεγάλη νίκη χθες και ας παίζαμε με 9 παίκτες. Προσέξτε, με 9 παίκτες. Βιερίνια, χωρίς μία σωστή ενέργεια. Φίλε, η πιο απάτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Άκου τελευταία λίγο. 20 ετία. Είναι από τα γεμιστά της παιδεράς του Βιερίνια. Τραγικός. Τραγικός. Πουλάει εκδούλευση και λαϊκισμό. Πηγαίνει στον κόσμο εκτός έδρας. Οδηγεί τους παίκτες. Τραγικός. 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 Μπράβο, ρε Άλεξ Σίλβερ. Ούτε μία σωστή ενέργεια. Και Πασχαλάκης, μόνιμη πηγή κινδύνου για εμάς. Να πω εγώ χίλια μπράβο στον Πασχαλάκη που έκανε το μαλλί κάτω. Όχι αυτό το γλιώδες με τα καρφάκια το τρέντι. Μπράβο, το κάνεις έτσι κάτι, είναι λίγο αμερικάνικο ροκ. Κάτι τόσο σε λιγάκι. Τα out τα έκανε corner για τον Πασχαλάκη. Τα out τα έκανε corner και τις αποκρούσεις πάνω στους αεκτσίδες. Πώς γλιτώνεις από το ένα τον goal, πώς το γλιτώνεις. Νομίζω του Λόπεζ είναι το σούτ, αν δεν κάνω λάθος. MVP, Πρίγιο Κρέσπο και Μαουρίσιο μεγάλο match. Γιατί απλά η ΑΕΚ δεν είχε χαφ. Όσο για τον Φιλανδό, καλός στην ροή του αγώνα, κακός στο πειθαρχικό. Όσοι μια χαρά. Αυτά με το παραμικρό, βουτάω και παίρνω και κάρτες ο αντίπαλος τα λοιπά λόγω έδρας, άστα τα ελληνικά, Άλεξ Σίλβερ. Ιστερόγραφο, ρε ζάμπα, ζαμπά, σε βλέπω πάλι κανένα τρεις αγώνες εκτός, μπας και βάλεις μυαλό. Πέντε επαφές με την μπάλα, έξι λάθος επιλογές και τις τρεις φάγαμε αντεπίθεση. Με λάθος κεφάλι μπήκες να παίξεις. Άλεξ Σίλβερ, υποκλίνομαι στο πρωινό μεγαλείο σου και πηγαίνουμε σε break για να επιστρέψουμε με γραμμές και φυσικά δρυμύτεροι. Όπως σας υποσχεθήκαμε, επιστρέψαμε και πάντα ακούμε επιλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλα για σήμερα. Villagers of Ioannina City. Καλημερίζουμε τους δύο που σχεδόν μόνιμα μένουν στη Θεσσαλονίκη, που έχουν πάρει το στούντιο Magnanimous, στο ιστορικό στούντιο Μαγκής Μητροπόλεως, και δουλεύουν εκεί βγάζοντας μαγικές μουσικές. Αδέρφια υπηρώτες, καλημέρα, να είστε καλά. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης. Έχει καθίσει εδώ και 5 λεπτά. Το θεωρώ απαράδεκτο. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης. Νομίζω ότι πάει χέρι-χέρι με το θέατρο. Και 2 διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα Μίζερη. Η πρεμιέρα είναι απόψε. Θα παίζεται απόψε και άλλες 4 βραδιές στο θέατρο Αυλαία. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ, που πολλοί από εσάς το έχετε δει στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο μάλλον, με την Κάθι Μπέιτς και τον Τζέιμς Καν. Θεωρώ ότι η Ρένη Πιτακή και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, θα τολμήσω να πω ότι είναι και ίχνος καλύτερη κατάτη από τους δύο Αμερικανούς ηθοποιούς. Θέλει να μου κάνει. Άχου και δεν με νοιάζει. Θέλει να μου κάνει μήνυση ο Χρήστος Κιώσης, αλλά εγώ τα λέω. Έτσι, FM και ένα όνομα τεπώνυμο. Δίπλα ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Ο Μιχάλης ο Δεμερτζής μπαίνει για θέατρο και λέει: καλημέρα, παιδες, να είσαι καλά, αδερφέ. Είναι σημαντική μια καλημέρα μαζί με τη συμμετοχή. Οι γραμμές ανοιχτές. 2-31-02-87-38. Έτσι, παλικάρι μου. Από κινητό 6-9-45-2-87-38. Μπορείτε να καλείτε ανοιχτές γραμμούλες. Περιμένουμε. Και φυσικά βάλαμε ένα θεματάκι. Ποια είναι η πιο gay-friendly εικόνα που είδαμε στα γήπεδα της ελληνικής Super League αυτό το Σαββατοκύριακο. Τέταρτη αγωνιστική, η οποία υπενθυμίζουμε, ολοκληρώνεται σήμερα με 2 παιχνίδια στις 7 η ώρα στο καυτό Αγρίνιο. Πανετολικός Λαμία και στις 7.30 στην θρηλυκή Νέα Σμύρνη Πανιόνιος Ολυμπιακός. Με την ευχή να μην σκοράρει κανένας φιλοξενούμενος. Με τους πώς το πες αυτό? Με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να τρίβουν τα νύχια τους και να κάθονται σαν μαύρες κίσες πάνω στο κορμί του Ολυμπιακού. Κίσες. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, βάλετε κάτι άλλο μαζί από Villagers. Βάλετε κανένα άλλο κομμάτι. Βάλε το εγώ κρασί δεν έπινα. Πόσα χρόνια είναι αυτή, ό,τι βρεις. Πόσα χρόνια είναι. Τι έχουμε τώρα, 18. Ναι. Από το 2002. Α, είναι τόσο, ε. 3. Μου είχε πει παλικάρι, τους έχει δει στα Γιάννενα. Παλικάρι με την κοπελιά του και οι δυο τους. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Καταρχάς, παιδιά, είδαμε τώρα, συγγνώμη λίγο, τα έχω χάσει. Είδαμε την Μαντό Μαυρογέννη. Την Μαντό. Γαστερά του να χορεύει στον γάμο της και μας έχει φύγει η μασέλα. Δύο να. Παιδί μου, εσύ! Παιδάκι μου, εσύ! Τώρα τον έκραξες, πετάει ό,τι να είναι άσχημα. Ό,τι να είναι για να πει την αβάλα. Του σου κοπελάρα μου. Τι μου κάνει, πω. Παντρεύτηκε τον Νίκο τον Ισηγόνη. Αυτό είχε σχεδιάσει το Μίνι Κούπερ. Ναι, δεν ξέρουμε. Έχει πει κάτι καλό για τις επιτροπές. Μας το υπενθύμησε ο Χρήστος.
Ο Ισηγόνης λέει είχε σχεδιάσει το Μίνι Κούπερ ο Έλληνας. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι απόγονός του ο Νίκος Ισηγόνης. Πάντως το σίγουρο είναι ότι είναι σούπερ τυχερός. Ναι. Γιατί πολύ απλά παντρεύτηκε την Μαντό Γαστερά του. Ο χορός της απίστευτος. Περιμένουν ήδη δύο γραμμές. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Νίκο. Μπαίνουν για πάω. Τσαλτίδι, τι ψάχνεις, το παγούρι. Άμα λίγο σας τσιγκλήσουμε. Στέλνετε μήνυμα. Πέντε εισιτηριάκια για το Παοκάρι, δύο διπλές για το Μίζερι απόψε στο θέατρο Αυλαία. Πάμε, καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Ναι, ναι, καλημέρα φίλε. Καλημέρα, πάμε. Φίλε. Όνομα και ομάδα, φίλε. Πάμε. Γιάννης από Γιάννενα. Γιάννης και από Γιάννενα. Κλαίω. Ο παδός του. Πας. Το πας. Του πας. Συγχαρητήρια για την νίκη επί του Άρεως προχθές. Πάμε, Γιάννης. Λοιπόν, ήθελα να απευθυνθώ λίγο στον κύριο Τσαλτίδη. Ναι, στον κύριο Τσαλτίδη. Στον κύριο Σαλτή, ναι. Πώς θα το πω. Ναι, ναι. Η άλλη ομάδα είσαι στο παπάς. Και ήθελα είσαι να τελείως. Ναι. Η άλλη ομάδα είσαι στο παπάς. Είσαι γελίος. Πάμε ρε Γιάννη. Να απαντήσει. Τι άλλη ομάδα είσαι. Τι άλλη ομάδα είσαι. Arsenal. Πας και Arsenal δηλαδή. Πάρτα. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι όταν υποστηρίζετε τις ομάδες τις τοπικές. Εσύ είσαι υπέρ του Χριστό Βασίλη ή κατά. Άστο να μιλήσει, άστο να μιλήσει. Να πει να φίλε, απευθύνω στον κύριο Τσαλτίδη. Ναι, δέλω, δεν αν απευθύνοντα σε εσένα, να πεταγώ να ρωτήσει κάτι και δεν τον αφήνει. Δεν δίνει να μιλήσει ο άνθρωπος. Δεν δίνει καθόλου λεφτά και δωρεάν πρόγραμμα. Και ακούμε έναν Γιαννιώτη. Πάμε, ρε φίλε. Εγώ πήρα να μιλήσω και όχι να μου κάνουν ερωτήσει. Α, γιατί, γιατί. Μπορώ να το κάνω αυτό, μπορώ να το κάνω. Μπορεί, Γιάννη, κάνε αγόρι μου, πάμε. Ωραία. Ήθελα να μιλήσω τον κύριο Τσαλτίδη. Κύριε Τσαλτίδη, πριν από πολλά χρόνια ήσουν κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Άρη. Ναι. Γραφείο τύπου. Ναι. Επί του Σκόρδα. Ναι. Τον υποστήριζες. Ό,τι να είναι λες. Πάρα πολύ. Ό,τι να είναι λες. Με Αθανασιάδη σε διαφορά. Ό,τι να είναι λες. Ήδη λες ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι λες. Ωραία. Λες ό,τι να είναι δεν ήμουν με το Σκόρδα. Ή δεν ήμουν με το Σκόρδα, είσαι άσχετος. Είσαι άσχετος! Είσαι άσχετος! Να μιλήσει άστον! Είσαι άσχετος, φίλε! Δεν είσαι με το Σκόρδα και επί προσωπικού δεν δέχομαι τίποτα! Γεια! Άστον, αρέσει! Γεια! Απαράδεκτο! Γεια! Απαράδεκτο! Στημένη! Επί προσωπικού και με ψέματα! Πες του λες ψέματα και να συνεχιστεί κουβέντα, αρέσει! Όχι, όχι, φίλε! Επί προσωπικού δεν δέχομαι! Τώρα κάνεις την ίδια δουλειά! Για να αποδυναμώσεις τα επιχειρήματα και τα γεγονότα, πετάς λάσπη! Αυτό το ανέχτηκα επί σειρά ετών! Επί σειρά ετών, δεν το ανέχομαι ξανά. Φασισμός. Φασίζεσαι και φαίνεσαι. Φασισμός τεράστιος. Δεν είσαι παφασίστα, φασισμός. Όποιος προσβάλλει είναι φασίστας. Φασιστική. Αυτός είναι φασίστας. Φασίζεσαι εσύ. Πάμε γραμμή επόμενη. Δεν είναι δημοκρατία να προσβάλλεις τον άλλον. Μάριε. Έλα ρε. Πάμε Ζιζού. Κλείστον. Πάμε, επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μην τον κλείνεις. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείς, όχι υπναλέα. Μην τον κλείνεις. Εμένα, γιατί. Μην. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ, δεν ακούγεσαι. Εγώ είπα μην τον κλείνεις τώρα, όχι κλείστον. Τι έγινε, το τρένο κροκιάστηκε ρε, εσύ χρήσατε. Γιατί ρε φίλε, δεν δικαιούμαι να κάνω μια ήττα. Ε, όχι, αλλά είσαι στα Μπαρσελόνα, πρωτοπόροι. 3-3 ήμασταν, και τώρα είμαι ένα βαθμό από την κορυφή. Μα μακριά είναι. Και μπαγεβιτζικές αλλαγές, 80 και μετά, ε. Τρεις μαζί, δεν ήξερα γι' αυτό. Τρεις μαζί έκανε. Τέλος πάντων, το παιχνίδι και εκεί ήταν. Δεν ήταν για να χάσει. Αλήθεια είναι αυτό. Σωστό. Για να τα λέμε. Ούτε ο Άρης ήταν καλός, αλλά δεν ήταν για να χάσει. Και για χθες εμένα φάνηκε τρομερή διαφορά ποιότητας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Ναι, όχι, καλύτερη η ομάδα ΑΕΚ, σωστό. Άντε ρε. Ομάδα ΑΕΚ. Ποιο ομάδα ΑΕΚ. Ποιο ομάδα ΑΕΚ. Αγόρι μου, ρε εσύ, ασλαμάζεις, εσύ βγάζεις λεφτά, ρε φίλε, από το ποδόσφαιρο. Ποιο ομάδα ΑΕΚ. Σαν ομάδα, καλύτερη ομαδική λειτουργία. Εσύ όντως με την ποιότητα... Περίμενε λίγο. Να δεις και την ΑΕΚ να είναι υποπίεση και να θέλει νίκη στο ΆΚΑ με τον ΠΑΟΚ. Να δεις και την διαφορά, έτσι. Καλά, ρε, τώρα ήρθε εδώ πέρα σε μάτς που έβραζε η Τούμπα. Παίζω και με την πλάτη σε μάτς που βασικά το είχε χαμένο. Εμένα μου άρεσε η ΑΕΚ, φίλε. Η ΑΕΚ πάντα ανέκαθεν, ρε φίλε. Έπαιζε πολύ όμορφη πάρα. Πολύ μεγάλη ομάδα, ναι. Ιδιαίτερα και ένα center back, τι να σε πω δηλαδή. Ο ένας ήταν ο Νταβίτ Λουίς και άλλος ήταν ο εκεί το κουσούρι, όντως. Εγώ την περίμενα χειρότερη. Εκεί κουσούρι, όντως. Απλά πες ευχαριστώ στον Ζουνίδη που σου ήρθε φουλ ανοιχτά. Αυτό είναι. Αντί να βάλει Χουλτ και Λόπες και Μπακάτι Γκάλο και να σου κλείσει τα πλάγια. Αν έκανε ο Λιβάγια το 0-1 όμως και πέρα δεν ήταν δοκάρι, ήταν δοκάρι και μέσα. Ξέρετε τα έργα σήμερα. Ήρθε ο Ζουνίδης, δεν έπαιξε ανοιχτά ρε μέσα. Σε αυτό είσαι τυχερός, ναι εντάξει. Κατάλαβες τι γίνεται. Όλα εκ του αποτελέσματος. Είναι και ομάδα που έχει ύμνο, σουτάρτε και σπάσει τα δοκάρια. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Μετάσπασαν. Να του δώσουμε 2-0 εμείς και 2 δοκάρια αυτοί. Ωραία, έγινε παλικάρι μου. Πήρες και την Everton μαγική εικόνα από ό,τι έμαθα. 5 φορές κατηρία Everton. Μαγική εικόνα ρε, θα μας τρελάνεις τώρα.
Έτσι μου είπε ο παδός της Arsenal. Τι? Ο παδός της Arsenal μου λέει το 2-0 ήταν καλύτερη η άλλη. Αυτό μου είπε. Τρέμει, τρέμει. Καλά, ούτε ο ΕΦΑ θα βγει. Πώς γίνεται αυτοί πάντα που σε βρίσκουν να είναι αυτοί που λένε άσχημα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιο ΠΑΟΚ ρε εσύ κατάλαβες, σου λέω για την Άρσεναλ λέω. Και εκεί το γιατί... Η Άρσεναλ ήταν καλύτερη σε. Η Everton ήταν καλύτερη μου είπε. Ποια Everton ρε, εγώ για την Άρσεναλ σε λέω. Α, άστο ναι, για την Άρσεναλ. Η Everton βάλαμε και ένα γκολ που ήταν offside μάλλον ο Πάμε Γιάννη. Ναι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι είναι ο, μεγάλη ομάδα. Για πάτη, ο ναι. Έτσι, ναι. Έτσι. Ωραία, έγινε παλικάρι μου, ψυχούλα μου. Περιμένουν άλλοι έγινε. Δύο. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και με την ύμη στο Καραϊσκάκι. Καλημέρα. Ναι, πάμε, φίλε, εσύ είσαι. Ξύπνα, ναι, εσύ είσαι, φίλε, ναι. Πάμε, καλημέρα, φίλε, εσύ είσαι. Ναι, ναι, μ' ακούτε. Καλημέρα, ναι, πάμε, σε ακούμε. Ναι. Καλημέρα. Προηγουμένως είμαι από τα Γιάννενα και με κλείσατε. Για ποιο λόγο με κλείσατε. Γεια σα. Γεια σα. Εντάξει, πάμε, δεν δέχομαι. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα. Να πάρεις φίλε να τα πεις εκεί που θα τα λέτε μεταξύ σας, να πεις εμένα για το Σκόρδα. Άντε. Ναι, παρακαλώ κυρία μου. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα φίλε, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν. Όνομα και ομάδα φίλε, αν πάρεις. Στέλιος Άρης. Ο Στέλιος. Α, τι έχεις πάρει και την Παρασκευή. Όχι, Παρασκευή δεν έχω πάρει. Α, πάμε Στέλιο, εντάξει, πάμε. Καλά, ήμασταν πολύ κακοί εμείς. Πάρα πολύ κακοί. Άτυχοι κακοί. Ακριβώς να γίνει το 1-0 εκεί πέρα. Και να είναι άλλο μάτι, όταν χάνεις πρέπει να έχεις και τύχη και να είσαι ένας Γαλλός. Η αλήθεια είναι και στα δύο μάτια και με Λιβαδιά στο εφερμήχρονο και χθες δεν ήμασταν αυτοί που πρέπει να είμαστε. Έτσι. Ναι. Και αυτοί που θέλουμε να βλέπουμε εμείς, ναι. Όχι τίποτα άλλο. Βέβαια μπορείς εκεί στο 8 να δώσεις την πουνιά που έδωσε στο Γιουνές που τον ξαπλώνει κάτω και τον ματώνει. Αλλά αυτές οι φάσεις γίνονται μέσα στο παιχνίδι. Τώρα και τι φέρνουμε εμείς και τι φέρνουν μόνο οι άλλοι, αυτό είναι πάλι δικό μας θέμα. Το έχουμε χρόνια να το λύσουμε και δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Και δεν βλέπω να το λύνουμε ακόμα. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, δύο ερωτήσεις. Σας παρακαλώ. Δύο. Εσείς είστε... Ναι, δύο. Ναι. Εσείς είστε χρόνια ΠΑΟΚ από ό,τι ξέρω, έμαθα και είστε και οπαδός. Δηλαδή πηγαίνατε εκτός έδρας και αυτά εννοώ. Μα όχι ιδιαίτερα. Ίδια ηλικία έχουμε, νομίζω έχουμε 45, δεν ξέρω τώρα για ποια. Τι είναι βρε, κοτά πες και εγώ 45 είμαι. 45, ναι. Άντε κοτάρα. Λοιπόν, με την ΑΕΚ ήσαν να ανέκαθε στα μαχαίρια. Όχι. Ήταν και αγκαλιασμένοι κατά περίοδους. Πάρα πολύ αγκαλιασμένοι ήμασταν. Εδώ μας δίνουν τα εισιτήρια στο τελικό το 2001 στα Φιλαδέλφια, στο 4-2 με τον Ολυμπιακό. Οι σεκιουριτάς ήταν αεξίδες. Είχαν πολύ καλές σχέσεις. Όλα ξεκινήσαμε από τη Λαμία. Από τη Λαμία, στο χάντμπολ εννοείς. Ναι, λάθος δικό μας. Στο χάντμπολ. Πιο δυνατά λίγο φίλε, λίγο πιο. Έτυχε και πήγαινα και τραβιόμουν γενικά. Εγώ θυμάμαι κάτι εκδρομές παοξίδων στα εκτός έδρας. Δηλαδή στο τελικό του κυπέλου στο ΣΕΦ παίζαμε με την ΑΕΚ. Είχε. Στα Τρίκαλα που παίζαμε τιμωρημένη Άρη ΣΑΕΚ. Είχε. Τι είχε παοξίδες. Βεβαιότατα. Τι λες ρε φίλε. Άμα θες να ρωτήσεις πάνε και από τους κύριους Νεάπολης. Να ρωτήσεις αν είχε. Πάνε να ρωτήσεις και εσύ ρε. Καλά, κάποιες προσωπικές σχέσεις και φιλίες που αναπτύσσονται. Ναι ρε φίλε, τώρα αυτά τα όψιμα τα... Δηλαδή μπορεί και εγώ να είμαι φίλος με έναν Αριανό και να πάω σε μια εκδρομή με τον Άρη. Να με πάρουν και εμένα μαζί, δεν σημαίνει ότι ο Άρης μόνο σίγουρο που κάποια στιγμή θα συμβεί. Άλλο μεμονωμένα και άλλο εκδρομικά έχει διαφορά αυτό που σου λέω. Δεν έκανε ποτέ εκδρομή η Νεάπολη και η Θύρα 4 ή οποιοςδήποτε για αγώνα άκαρη στο μπάσκετ. Με τρένο, άκαρη στο σεφ, ρώτα όποιος θέλει. Καλά, εντάξει. Και, εντάξει. Καλά, για Ολυμπιακό, άστο, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, είναι πως η μίση σου που λες ότι δεν ήσταν αιώνια εχθροί και είστε όψιμοι εχθροί τώρα. Ξέρεις γιατί, η original παλιά δεν είχε καμιά σχέση με τη σημερινή. Και πέραν τούτου, όχι δεν γινόταν και ΑΕΚΠΑΟΚ επεισόδια. Τα χανούμια, τα μισώ περισσότερα από ό,τι εσάς, εγώ προσωπικά. Εσύ και τα άλλα. Όχι τα χανούμια, τους οπαδούς της ΑΕΚ. Στον αέρα τουλάχιστον, Στέλιο. Γιατί και εγώ άμα πω τα σκουλίκια θα μου την πέσουν. Εσύ είσαι παραγωγός. Άρα να βγαίνει ακροατής. Και να λέει, ας πούμε, οι Τούρκοι και τα σκουλίκια και οι κολόγριες. Άλλο το. Ωραία, και να τους αφήνουμε. Τα σκουλίκια, όχι, τα άλλα. Δεν τους κόβεις. Έκοψε στο Γιαννιώτη επειδή είπε ο άνθρωπος δεν έβρισε, δεν πρόσβαλε τίποτα. Πρόσβαλε εμένα. Και είπε και ψέματα. Σε τι σε πρόσβαλε, ρε φίλε. Δεν θα το αναλύσουμε. Εδώ είπε ότι ήταν με Σκόρδα. Καταρχήν αυτό που είπε. Καλά, ωραία. Έκανε. Καλά, αυτό είπε τώρα. Όχι. Εσύ πε μου. Όχι. Αν πει για τα γεγονότα. Ο Γιαννιώτη που είναι πα Γιάννενα και Άρσεναλ, Μάριε. Ναι. Που είναι Πας Γιάννα και Άρσεναλ, το πήγε να χτυπήσει προσωπικά εμένα αντί να πει για το τι έγινε χθες. Κάτι μπορεί να ήθελε να πει ρε Χρυσάνη, δεν απαγορεύεται να είναι μόνο Πας Γιάννα.
Έγινε Στέλιο, παλικάρι μου, έγινε συμπούλα μου. Να σε καλά, καλημέρα. Έγινε Στέλιο, στο καλό. Επόμενη γραμμή. Arsenal. Στο καλό. Επόμενος. Παίρνει από εδώ δίπλα. Ρε, σε μια ακούγόμαστε καλά, μια όχι. Να, τώρα καλά είναι. Ναι, καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Α, δεν έχει, sorry, δεν έχει. Άρα πάμε, δώσε μια media mark. Όχι, δεν δίνω, ό,τι θέλω. Δεν δίνεις. Όχι. Δεν δίνεις. Πάρε εδώ να πεις εδώ. Έχουμε κοντά μας τις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Να είστε σε ετοιμότητα, αύριο σούπερ προσφορά διαγωνισμός με ασφάλεια κούτρα από τις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Σωστά μιλάς. Επειδή το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Ναι. Έτσι. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130. Δεν το λέω λάθος, έτσι είναι, 2130-278-279. Πανεύκολο, 278-279. Injection Service, με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψεκασμού του αυτοκινήτου σας, TFC. Injection Service Απόλλωνος 18 στην Κατωτούμπα, στον κήπο του Καλού και injectionservice.gr. Διαμαντής Catering είναι επίσης μαζί μας, μαζί παρέα με το χτήμα Αγέρινο. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αγίου Αθανασίου, 23-15-30-525 τηλεφωνάκι για να κάνετε το γάμο των όνειρων σας. Μπορείς να κάνεις πάρτι και δύο άτομα, έτσι. 20. Δύο δεν μπορούμε. Και δύο, και δύο μπορείς. Μπορείς να πάρεις το φιλαράκι στο πέρα από 20. Τον Ασλαμά, πάει την Κυριακή. Άμα τρώει για 20. Μετά την Τουντούκα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟ. Τι θα πείτε τη Δευτέρα. Τι θα πείτε τη Δευτέρα. Τι θα πείτε τη Δευτέρα. Υπάρχει μάτς την Τετάρτη πρώτα Παπαδόπουλα. 82-18 κατοχή, 82-18 κατοχή, 82-18 κατοχή. Συγγνώμη. 82-18 κατοχή. Αυτόν, γιατί δεν τον κόβεις. Έχω στο Γιαννιώτη. Αυτόν, γιατί δεν τον κόβεις. Μισούνε εμάς τους Λαμάδες και τους Ραπτόπουλους του κόσμου. Πάοκ, ξύρι, Ραπτόπουλοι του κόσμου, ξέρεις τι είναι. Αυτοί που λέγανε ότι ο Πάοκ πήρε το πρωτάθλημα το 85 γιατί ο Παναθηναϊκός είχε το μυαλό του στην Ευρώπη. Και ο Παναθηναϊκός είχε παίξει τον Σεπτέμβριο με τη Λίμφιλντ, τον Οκτώβριο είχε παίξει με τη Φέγενορντ, μετά πήγε το Μάρτιο και έπαιξε με την Γκέτεμπορκ και στα ημιτελικά τον Απρίλιο έπαιξε με την Λίβερπουλ. Κατάλαβες. Δηλαδή ανά τρεις μήνες είχε παιχνίδια. Αλλά έχει το μυαλό του στην Ευρώπη. Άρα σου λέει να το πετάξουμε έτσι για να περάσει έτσι. Κατάλαβες. Πιάνεις ένας που είπε κάτι. Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Ναι, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ αυτός ο ένας όμως. Όχι αγόρι μου. Όχι αγόρι μου. Είναι opinion maker. Ή αν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Είναι opinion maker. Είναι opinion maker ο ένας, αλλά ο Παζιάν ένα Arsenal δεν είναι. Βγαίνει ένα στο τηλέφωνο σου παράδειγμα. Είναι opinion maker ο άνθρωπος. Μην ξεχνάς, 5 εισιτήρια. 5 για το Πάο Κάρις. Έχει καθίσει τα τελευταία 32 λεπτά. Πάο Κάρις την Τετάρτη, κύπελο Ελλάδος. 5 εισιτηριάκια και 2 διπλές προσκλησούλες. Μίζερη η πρεμιέρα απόψε. Αφού δεν τα δίνετε τα εισιτήρια, δώστε μια 500 να έρθουμε εμείς ρε. Στο θέατρο Αυλαία. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Δίπλα θέατρο που θέλει και ο Άγγελος ο φίλος μας. Ή πάω και τα δύο. Αποστολή στο 54-5-20-6. Μάρι, γρήγορα είναι ο Γιαννιώτης να μας τα πει σε εμάς. Γεια σου, ρε Γιαννιώτη. Γιαννιώτη! Γιαννιώτη! Βγες τώρα πριν έρθει. Άστο, είναι αργά. Άστο. Άστο. Sorry, τώρα είναι αργά, Γιαννιώτη. Έτον άνθρωπο, έτον άνθρωπο. Μιλάς Γιαννιώτη γιατί μπερδεύεται. Χειροκροτώ. Χειροκροτώ. Πάμε. Λοιπόν, μένουν 17 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης Κύπελλο και 2 διπλές για το Μίζερη την πρεμιέρα απόψε στο θέατρο Αυλαία ώρα 9. 2.83. FM και ένα όνομα τεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ και θέατρο τα 2, αποστολή στο 54-526. Ο 2.83 λέει, Χρύσανθε, τραγικό κοουτσάρισμα Ερέρα. Ρε Σιώπη, τι γελάς στο τέλος. Ρίξαμε κανένα τρίπαλο και το πήραμε χαμπάρι. Πρέφα, την Τρίπολη να πάρουμε. Βελίδη είσαι τελίτσες. Λέει 283. West Hamius, δεν ξέρω τι θες να στείλεις. Βγήκε ένα 85 και West Hamius στείλε πάλι τη συνέχεια. Ο Ευθύμιος μπαίνει για ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Ωραία εκπομπή σήμερα. Και μπαίνει για ΠΑΟΚ. Χαράλαμπε. Ναι, φίλε, έχει ρυθμό η εκπομπή σήμερα. Έχει εισιτήριο. Κούτρα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές να λέτε όνομα και ομάδα που στηρίζετε. Αν είστε από τα Γιάννηνα, δεν έχετε ελπίδες. Πάμε, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Αποστόλης. Ο παδός του ΠΑΟΚ από τα Midlands της Μεγάλης Βρετανίας. Καλημέρα, τεράστια. Παπαδόπουλε. Καταλαβαίνω γιατί το κάνεις, αλλά είναι λίγο αστεία αυτή η κομπορημοσύνη που βγάζεις για το πρωί-πρωί. Λίγο με έχεις παστανέλα. Αστεία ή κομπορημοσύνη. Παοξής το λέει. Κομπορημονής. Δηλαδή εντάξει, χαλάρωσε λίγο και γιατί την άλλη εβδομάδα μπορεί να είμαστε στο μείον 5. Δεν νομίζω. Εντάξει, γι' αυτό. Δεν νομίζω. Δεν θέλουμε αποστολή. Κόψτονα γιατί βάζει λογική στον Παοξή. Δεν θέλουμε τέτοιες παοξίδες. Αυτό το μείον 2, παιδιά, να κατανοήσουμε κάτι.
κινδυνεύουμε την άλλη Κυριακή να κερδίσουμε το Γαύρο και με δύο σερί νίκες με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να είμαστε στο συν ένα. Συν ένα, ναι. Στο συν ένα. Και έτσι, μετά θα κατέβεις το ΑΓΑ και θα βγει ο Μπίλαρος με τη φανέλα θέλω πάλι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτό το μείον 2, αυτό το μείον 2 μου μοιάζει περισσότερο με ένα περίστροφο πάνω από την ομάδα ότι πρέπει να κερδίζει παντού και πάντα. Από περίστροφο το παίρνω και λίγο στατιστικά. Αυτή η ομάδα να χάσει δεύτερη σερή χρονιά στο Καραϊσκάκι το βρίσκω πολύ χλωμό. Από τον Ολυμπιακό το φετινό. Ναι, γιατί τι είχε ο Ολυμπιακός φετινό. Εδώ έχασα τον περσινό. Α, σε μέρε τώρα. Φίλε, δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Το βλέπεις ότι δεν είναι καλά. Δεν είμαστε καλοί. Το βλέπεις ότι δεν είναι καλά. Τι θες να είσαι καλός. Προθες να είσαι καλός. Απλά παίρνεις τα μάτια. Παίρνεις τα μάτια αυτό είναι. Αν έπαιρνε το δοκάρι του Λιβάγια χθες, οι παίκτες μας δεν μπήκανε καλά μέσα. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω, το πρώτο 20 λεπτό, εγώ ψιλοτρόμαξα. Τι είναι αυτό που βλέπω. Κι όμως, ο προηγούμενος που είναι πάω και άρεσε, που δεν είναι το όνομά του, του άρεσε. Εντάξει, το δοκάρι είμαι στην μπάλα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν είναι το δοκάρι, είναι το ότι ήταν καλύτερη στην ομάδα η ΑΕΚ. Είναι οι προϋποθέσεις. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τρεις βαλιέδρες. Δηλαδή, ήταν. Ήταν ψιλοστριμμένο. Στον Πανιόνιο πήρε το ματς διπλό, μαγική εικόνα. Μαγική δηλαδή, και εγώ το καταλαβαίνω γιατί αυτό που πέρασε ο φίλος προάλλη στο Ζαγόρα είχε απόλυτο δίκιο. Στο η ομάδα μετά το μάτς με την Μπενφίκα. Μαγική εικόνα, βάζει λοιπόν, το η ομάδα μετά το μάτς με την Μπενφίκα τάπεξε, κακάρωσε, έσβησε. Πώς το λένε, δηλαδή σωστό. Πραγματικά. Σωστό. Μιλάμε, πραγματικά σου μιλάω και τους καταλαβαίνω και εγώ ακριβώς έτσι θα ήμουν. Για ποιο λόγο δεν είναι έτσι η ομάδα, ρε εσύ. Ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι τώρα αν θα περνούσουμε στον Champions League. Το δέχομαι ότι είναι η πίκρα, είναι οκ, αλλά είσαι επαγγελματίας. Ήθελε να φανεί όταν έχεις, όταν αποκλείς με τη σειρά τη Βασιλεία, τη Σπαρτάκ και φτάνεις στην πηγή με την Μπενφίκα, το σοκ είναι πραγματικά μέχρι το μεδούλι σε φτάνει. Είναι φίλε, σακ, μέχρι το μεδούλι φτάνει. Εντάξει, με την Μπενφίκα πέτσι, τα είπαμε. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Εγώ το καταλαβαίνω ότι η ομάδα είναι σοκαρισμένη. Ακόμα και τώρα μου φαίνεται ακόμα σοκαρισμένη η ομάδα. Έτσι, έμεινε εκεί. Σωστό, μπράβο, ρε. Έμεινε εκεί η Παναγία του Δίκαιη. Και το κυριότερο, επειδή το χάσανε από δικά τους λάθη, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν συγχωρέσει τους εαυτούς τους. Δεν ξέρω, έτσι, έτσι το βλέπω. Ναι, μπορεί. Έτσι το βλέπω. Μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί. Και από εκεί πέρα, στο, μέσα στο. Πάντω χαρτάκι δεν είχε από τον Παπαού Λουτσέσκου χθες και πήρε το μάτι τελικά. Όχι. Κατάλαβες. Μέσα στο χαρτάκι. Νομίζω ότι ακόμα και το Χ, αν και δεν πας ποτέ να ξεκινήσεις να πάρεις ένα Χ, αλλά νομίζω ότι και με το Χ καλά θα είμαστε. Στο Γεώργιος. Να δούμε. Ωραία. Καλά θα είμαστε. Έγινε αποστόλη, παλικάρι μου. Γιατί δεν θέλω, δεν θέλω να ξεφύγει με 5 βαθμούς ο Ολυμπιακός, γιατί... Κάτσε κερδίσει σήμερα, αν κερδίσει. Ναι. Ωραία, ωραία. Έγινε, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αποστόλη. Στη Νέα Σμύρνη πάντα κερδίζει. Ναι. Φιλιά στον Μπέρμπιχαμ. Φιλιά στον Μπέρμπιχαμ. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δεν θέλουμε τέτοιους παοξίδες στην εκπομπή. Χαλάνε την εκπομπή πρώτον, ρίχνουν την ακροματικότητα και μιλάνε και συνετά. Δεν θέλουμε τέτοιους παοξίδες στην εκπομπή. Θέλουμε σαν τον Παπαδόπουλο. Αυτά να έχω 3-18! Εσύ σου λέει την Παρασκευή. Δάκωνα τα χιλάκια μου. Ήμουν στη μια γωνίτσα το καθόμουνα και τι δεν ακούσαμε. Ο Σάντος, αυτή η Σάντος του κόσμου. 5 χρόνια έχει υποηγεί ο Σάντος από την ομάδα. 100 γκολ έβαλε πέρσι η ομάδα. Το τσίκι τσίκι. Η Λίβερπουλ κερδίσει με αυτό το γκολ. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ο Χωριακίδα μύρισε. Ο 2-18. Το 1-0 πάλι. Το κάνεις χωρίς αυτό. Φεύγει από 12 η ώρα με πρεμούρα να βγει και στο Ζαγόρα το μεσημέρι. Τρομερό. Τι να κάνουμε, έβγαλε. Ζαγόρα, μην ξαναβγάλεις ρε. Τελευταία φορά ήταν. Ναι. Επόμενος, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αυτό ή αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Καλημέρα, αδερφέ. Κοιμήθηκε ο τύπος. Παιδιά, οι γραμμές ανοιχτές. 23-10, 2-87 και 3-8. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο για το ποια ήταν η πιο gay-friendly εικόνα που είδαμε αυτό το σουκού στα γήπεδα της ελληνικής Super League. Έχουμε αποθήκη θεματάκια από το Σαββατοκύριακο για την αυριανή μέρα. Δώσε λίγο μουσικούλα, χρήσου το χαλί μας. Στέλνετε μηνύματα για τις προσκλήσεις για το θέατρο. Δύο διπλές για απόψε για την παραστασάρα Misery που την έχετε πάρα πολύ δει στην ταινία με την Kathy Bates και τον James Caan. Δηλαδή πραγματικά, και, ρε φίλε, για τα πέντε, και για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Από μας ενημερώνει ο Χρήστος Σταλτίδης ότι ο Άρης θα κατεβεί με τα δευτερότριτα. Όχι, όχι, όχι με τα δεύτερα. Δεν είπα τρίτα, δεν είπα τρίτα. Α, με τα δεύτερα. Τα δεύτερα θα με τα δεύτερα. Πάμε στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα διατηρήσει τον Κουέστα. Πιθανό ντεμπού το Μαυράη. Ναι. Πρώτη φορά. Ο Μέλμπεργκ της Αλβανίας.
Γιατί μην κοιτάζει έτσι, Αριανό το χαρακτήριζε. Ο Βίλι το χαρακτήριζε. Αν ερχόταν σε σένα, θα έδινε σε ένα εκατομμύριο. Ο Βίλι. Ήρθε σε αυτό το τέρι, ρε. Ο Τζον Τέρι τη Βοσνία. Που τον δώσαν δανεικό τώρα. Πώ λέγονταν τα τραγούδια. Ο Ήλοβι ή του Μιχάηλ. Και δεν έπαιξε φυσικά. Που τελειώνει σε Όβιτ ή Όβιτ. Και δεν έπαιξε φυσικά έτσι με τον Όφι. Όπω δεν έπαιξε και ο Δελγιάννη με τον Όφι. Στο καθαρό αυτό πρωτάθλημα. Πεντακάθαρο. Τεράστια δήλωση και σχόλιο τη Μαριπόζα. Δεν έλεγα τέτοιο. Δεν είπα ποιοι άλλοι παίζουν. Α τη Μαριπόζα. Μετά τον γάμο της Μαντούς Γαστεράτου με τον Νίκο τον Ισηγόνη. Η Μαντό θέλει να γίνει μανούλα ασύστολα. Σόπα. Και της το εύχομαι ολόψυχα. Όλα μέσα δηλαδή. Δηλαδή πόσο ασύστολα θέλει να γίνει μανούλα η Μαντό Γαστεράτου. Θα τρελαθώ. Ασύστολα. Όσο πρέπει για να γίνεις. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Να τη γραμμούλα. Καλημέρα. Μέρα, μέρα, μέρα. Καλημέρα φίλε. Έλα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Όνομα και ομάδα. Γιάννης Παναθηναϊκός Μόναχο. Γιάννη, Παναθηναϊκός από Μόναχο. Είσαι και Μπάγερ Μονάχου, δηλαδή. Εννοείται να. Εξά τον άλλο που ήταν Πάσκε και Άρσενα. 1860 είναι. Πάμε, εγώ είμαι 1860 στο Μόναχο. Πάω, ίσον υγεία. Πάμε, Γιάννη, πάμε παλικάρι. Δεν... Λοιπόν, μέχρι τώρα αυτά που έχουμε δει, έχω την καλύτερη ομάδα. Μέχρι τώρα μιλάω. Ναι. Έχω παίξει την καλύτερη μπάλα. Στο δεύτερο έχω συμφωνώ. Βάλει τα πιο ωραία γκολ. Συμφωνώ. Έχω κάνει διπλά σε έδρες που δεν ξέρω εσείς που πάτε για τίτλους, παοκτζίδες, αεκτζίδες, Ολυμπιακοί, αν θα περάσετε από εκεί. Αλλά δεν πας για πρωτάθλημα. Πού ρε φίλε, από την Ξάνθη. Από την Ξάνθη και από τη Λάρισα θα περάσεις. Και από τη Λάρισα θα περάσεις, καλά. Στην ομάδα είσαι, ΠΑΟΚ. Εγώ την κέρδισα τη Λάρισα, 2-0. Στο Καφτατζόγλιο όμως. Σε ουδέτερο. Ναι. Ναι, θέλει να σου πει. Εγώ παίζω το πρόγραμμά σου, το πρόγραμμά μου ακολουθείς. Εντάξει, εγώ όποιον παίζει ο Άρης, παίζει την επόμενη εβδομάδα εσύ. Άρα τώρα παίζει με τον Μπάς. Άρης είμαι εγώ, ναι. Εγώ από σένα, ρε φίλε, πιο πάνω θα τερματίσω με αυτούς, με τους 18χρονους. Ξαναπάρε με σε 6 μήνες. Τι σε 6 μήνες, σε ένα μήνα θα σε ξαναπάρω και θα είμαι από πάνω σου πάλι. Άλλον ποιο θα περάσεις. Από πάνω μου πάλι δεν γίνεται, από κάτω είσαι τώρα. Από κάτω είμαι γιατί ξεκίνησα με 50. Ε, βέβαια, άμα χρωστάς 90 εκατομμύρια και αντί να πέσεις, αντί να πέσεις όπως έπεσα εγώ και η ΑΕΚ ή ο Ηρακλής. Και η ο Ηρακλής γίνεται νόμος για να μείνεις στην κατηγορία, φυσιολογικό είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, τι εντάξει. Τι εντάξει. Μια εβδομάδα πριν πέσεις, άλλαξε ο νόμος. Είσαι ο πιο ευνοημένος φέτος από όλους. Και από τον ΠΑΟΚ. Ξεπέρασε και τον ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει το κάπα μετά. Άρε κακομοιριά. Ξεπέρασε και τον ΠΑΟΚ. Αυτό που έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό. Είναι πονεμένος από αυτός. Έχει ξαναγίνει αυτό που έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι και ο Ηρακλής πέρσι έπεσε. Ήρθε από τον Βαθύλακο του πει και λέει ότι είναι άρε. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν είναι πια ούζο ή πια γράπα. Α, γράπα. Λοιπόν, ο Ηρακλής έπεσε και εσύ όχι. Εσύ πες ότι είναι σωστό αυτό. Ζήτησε ο Γιάννης κάτι ουτοπικό. Γιάννη, τι του ζήτησε να μην. Τι του ζήτησε. Να μην φωνάζει τον Μέγα Παναθηναϊκό. Κάποιος Αριανός να πούμε, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι ουτοπικό. Ωραία, Γιάννη, περιμένουν άλλοι δύο παλικάρι μου. Φιλιά στο Μόναχο, στη Βαβαρία, όλοι λοιπόν, να είσαι καλά. Στην Νότια Γερμανία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αυτός στο Μόναχο Παναθηναϊκός ακούει λιμπερό. Τι θα ακούει. Τι σε ενοχλεί. Μετά τα ακούνε αυτά στη Focus. Και αυτό σε ενοχλεί. Τα ακούνε. Τα ακούνε. Ότι παντού ακούνε λιμπερό. Ναι, καλημέρα, πάμε να μην πέσουν οι γραμμές. Καλημέρα. Γκόλο Παναθηναϊκός 2-0. Ναι, καλημέρα, φίλε. Κλαίω. Κλαίω. Μου έλειψες ρε αλήθεια. Είσαι βρε κότα εσύ. Κότα. Μου είσαι βρε κότα. Που λείπεις τόσο καιρό, περίμενες να περάσεις τη βαθμολογία για να έρθεις. Διακοπές. Έλα ρε. Θέλετε και ξένους διαιτητές ρε στα ντέρμπι. Θέλουμε ρε ναι ρε. Σε ποια ντέρμπι ρε. Σε αυτά τα τοπικά ρε. Στα τοπικά ρε. Θέλετε με τον Πανατολικό και με την Ξάνθη. Και στο μπάσκετ θέλουμε ξένους διαιτητές ρε. Κλείσου καλά τώρα την Τετάρτη, έλα. Έρχομαι πλημμένος, έρχομαι πάντα, έρχομαι πλημμένος για να μην. Όταν μπαίνω σε βρωμιά να μην βρωμίζω. Δευτερατρίτα. Ποια δευτερατρίτα, ρε. Τρίτα καταρχήν. Έλα, μην πέρα πλημμένος και εγώ είπα πολύ. Καμιά φορά ο βρώμικος ανεβαίνει, εγώ πάνω και σε κάνει. Εμάς μας αρέσει και τα βρώμικα. Εμένα μ' αρέσει το βρώμικα. Περίμενε, περίμενε. Που είναι και Άρσενα. Να αναιρέσω, μ' αρέσουν τα βρώμικα. Ε, και εμένα μ' αρέσουν, έλα, έλα, έτσι θα σε περιποιηθώ. Λουκάνικο, Λουκάνικο Βάκης, θα έχεις Λουκάνικο. Από εκείνα τα μεγάλα, ε. Α, ωραία, ρε. Τα ξέρεις τα μεγάλα. Ναι, έχουν και λίγο πράσο μέσα. Ψήνει και ο τέτοιος, και ο Σκαρτάδος απ' έξω. Λουκάνικο και σουβλάκι. Τώρα άκου να σου πω, ε. Ναι. Όσο για χθες. Ναι.
Έπιασα το 30% της απόδοσης. Πόσο? Πού να έπιανα κάνα 80. Όχι, τι θα γίνω. Πεντάρα θα έτρωγαν αυτήν. Όσοι έψε και στις 4 αγωνιστικές. Δεν πειράζει, έτσι και εμείς ομάδα. Στο Ρελάντι. Μπορείς να πιάσεις το 80, μπορείς. Θα το πιάσω, περίμενε. Το 80 το έπιασα με την Τζεσεκά και τρόμαξαν αυτοί. Με τις Σπαρτάκ, με πιάρε Σπαρτάκ. Αφού νομίζω ότι τρομοκρατήθηκαν. Τρόμαξαν στο πρώτο ημίχρονο. Καμιά τέτοια απόδοση. Το βλέπεις το 25-0-2 στο 35-3-2 και λες τι είναι, τρίποντα. Δημήτρη, κλείσε παλικάρι μου, περιμένουν άλλοι τρεις. Γεια σου παλικάρι μου, ακούσατε, γεια. Επόμενη γραμμή, παιδιά, είστε τρεις σύνολο, μην καλείτε άλλοι. Και λίγο περιτική, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, τι ύπνος ρε φίλε. Ναι, ναι, καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα, πάμε. Έλα, Γιώργος Σταλός. Γιώργος Σταλός, πάμε Γιώργο, παντός του πάμε. Ένα σχόλιο με το χρησιμένο αγώνα θέλω να κάνω, πρέπει να το κλείσω. Ναι, παλικάρι μου. Ωραία, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Χαρακτηριστικό επίπεδο παντού του ΠΑΟΚ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τρυπόμαστε, κοκκινίζαμε. Καλημέρα. Πάμε, δύο τελευταίοι. Από ένα λεπτάκι. Κοσμάς, παντός του ΠΑΟΚ. Όχι ένα λεπτάκι, 1,5 θα έχω. Άντε, 1,5, πες το. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το ότι αν έμπαινε το δοκάρι του Λιβάγια, ρε παιδιά, εντάξει, με το αν, φτάνει λίγο με την παλίτσα. Εάν μας μετρούσε τον γκολ πέρσι, ναι, είμαστε πρωταθλητές. Αν θα είχα πάρει και κύπελο με το αν, με το δοκάρι. Όχι, θα πεις παράταση. Επίσης, αν έμπαινε τον γκολ με το Λιμιό και τον Μπρίγκοβιτς με την Μπενφίκα, τώρα θα ήμασταν πάλι μάλλον στο Σομίλου. Έτσι, εάν. Λίγο αυτό με το αν, ας το σταματήσετε. Κανένας δεν σκέφτεται ότι... όλοι το κάνουμε, ρε. Όλοι το κάνουμε. Δεν είναι το δοκάρι, είναι η συνολική εικόνα. Μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Καλή ήταν, αλλά. Αυτό, πρόσεξε με. Λίγο να σας προβληματίσει με τον ΠΑΟΚ που χωρίς να παίξει μπαλίτσα έχει 12 βαθμούς σε 4 μάτς. Έτσι. Περιμένετε λίγο μετά. Καλά, στο πρώτο το πήρε σε 20 μέρες θα σταματήσει λίγο για την εθνική. Θα είναι μόνο 3-4-5 διεθνείς όλοι και όλοι που θα φύγουν. Σταυροπόδι. Δεν θα παίξουν. Εντάξει. Την Κυριακή έχει πολύ δύσκολο μάτς ο ΠΑΟΚ. Εάν πάρει διπλό. Τους γονατίζει τους άλλους. Εγώ είμαι ευχαριστημένος και με το χ. Αλλά αν πάρει διπλό, νομίζω ότι είναι πρώτος υποψήφιος για πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς είναι. Γιατί μετά αρχίζουν και τα μεταξύ τους. Από το στόμα σου και στο κουφούτα αυτή. Μετά αρχίζουν και τα μεταξύ τους. Η ΑΕΚ πάει στην Κρήτη, μετά έχει η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Στην Κρήτη εχθρικό μάτσο. Πασατέμπο πάω. Και κάτι ακόμα για μια συζήτηση που είχατε πριν από καμιά εβδομάδα, αλλά δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή. Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Παναγιώτη, μην ασχολείσαι ρε φίλε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Τίποτα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Του Άρη μόνο έχουν αποδείξει και τον άλλο. Όχι ρε φίλε. Ναι, του Άρη, να σου πω λίγο κάτι, Τσαλτίδη, όταν πήγαινα εγώ δεκαετία του 80, που ήμουν πιτσιρίκος 13, 14, 15, έμπαινε μονίμως ο Αριανός στην 8 μετά το 20 λεπτό. Βάλε λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί γιατί. Εμείς διερχόμαστε κανένα 2 ώρες πριν από τον αγώνα. Βέβαια, εσύ πάντα πάμε πιο μαγκές. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όσο για τους τελικούς, πήγαινε εσύ 35.000 και εγώ να παίρνω τα κύπελα, εντάξει. Ωραία, έγινε Κοσμά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Την ανάμνηση του Ραπτόπουλου του συγχωρεμένου, αυτούς βαβεύεται ακόμα. Άντε, φιλιά. Έγινε, καλημέρα, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή και τελευταία, πάω. Νομίζω. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τέλος. Ο Κυρκό μετατράπηκε σε Κυρκοτάρα. Οπα, λέει ο θαλαμοφύλακας. Οπα, τι έγινε, Κυρκό. Αύριο, ντροπή. Αύριο πληρωμένη ντροπή, απάντηση. Ντροπή που τον ξεφωνίζει. Το λαριγκάκι του από την Κατερίνη. Μήπως έχει την πληρωμένη. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ο θαλαμοφύλακας, αύριο θα πάρει πληρωμένη απάντηση. Πέντε είναι του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ κάνεις είναι πέντε. Όχι, δεν ξέρω πόσα είναι. Περίμενα, άστον το δω. Λοιπόν, το Βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, δηλαδή το Μπέργκλερ. Δίνει τους νικητές των διαγωνισμών. Μπέργκλερ μεταμορφώσεως 5, δίπλα στο πρώην Δημαρχείο Καλαμαριάς, προτείνει για σήμερα. Όχι, δεν είναι 5. Προτείνει για σήμερα το Diamond με ψωμάκι, σουσάμι, μπιφτέκι, μπέικον, παρμεζάνα, ντομάτα, μαρούλι και αγιολί. Τηλεφωνική επικοινωνία για παραγγελίες από το Μπέργκλερ στο 2314 007 722. Εγκληματής, αν κινείσαι ανατολικά και δεν έχεις δοκιμάσει μπέργκερ. Από το θρηλυκό Μπέργκλερ, έτσι. Λοιπόν, για το θέατρο, νικητές είναι η κυρία Ρίτα Παρασκευαΐδου, τελειώνει σε 5.80, και ο κύριος Γιώργος Αλεφαντινός, τελειώνει σε 4.75. Γιώργος Αλεφαντινός, Ρίτα Παρασκευαΐδου, διπλές προσκλήσεις, πηγαίνετε κατευθείαν στο θέατρο Αυλαία, πλατεία Χάνθ, είσοδος από την Τζιμισκή. Όχι από την πλατεία. Μην βγείτε στα γραφεία του Διονύσου Ανανιάδη εκεί πέρα του διευθυντή. Και πάω Κάρης, οι πέντε νικητές είναι Ζέρβας Δημήτρης, Μίχος Κωνσταντίνος, Δημητριάδης Δημήτρης, Σαρανταρίδης Γιάννης και Κουκουσούρης Ευθύμιος. Ωραία. Φεύγουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάω 24, θα τα πει όλα ο Κόλκας τώρα. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που ήταν και σήμερα, μα όχι σήμερα, και σήμερα, μετά από πολύ καιρό. Δευτέρα μαζί μας, μην ξεχνάτε, μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.